Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Λίγο χρόνο να είχε ακόμα και σου λέγα. Ναι. Λίγο μπορούσε. Ακόμα. Είχαν καταρρεύσει. Εύκολα ΠΑΟΚ. Είχαν καταρρεύσει. Εύχομαι σήμερα που θα πάει σπίτι του αυτός ο Ούνος να βρει κάτω από το κρεβάτι του ανδρικές ζεστές παντόφλες. Είχε το σκοπό του, δεν τα κατάφερε. Αυτό είναι βέβαιο. Ξεσκεπάστηκε μόνος του σε πολλές φάσεις. Βλέπε foul the spot of τα τελευταία λεπτά πριν κάνουμε, νομίζω ήταν το 2-2. Ναι. Έξω από την περιοχή. Λίγο έξω από την περιοχή. Όλα τα foul του ΠΑΟΚ στο κέντρο τα έδωσε. Όλα τα foul που ήταν επικίνδυνα δεν έδωσε κανένα. Και η Ανούλα μας το πρωί παραπονέθηκε με την κάλυψη του αγώνα. Τώρα τα έχεις μάθει για την κάλυψη του αγώνα. Όταν πρόκειται για Ολυμπιακό και ΑΕΚ, έχουμε δει και δεν έχουν δει τα μάτια μας. Ειδικά για ΑΕΚ. Εδώ ολόκληρο πρωτάθλημα χάσαμε από τη μονάδα έξω που ήταν, που φώναξε ο άλλος offside. Στον γκολ του Βαρέλα. Αλλά και το άλλο το καλό παιδό. Οπα, εδώ κάτι ξέχασα. Αλλά και το άλλο το καλό παιδό Ολυμπιακάκια στην ΕΡΤ, λέει ο Μίνος. Δεν ξανάρχεται άλλη φορά ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Από εδώ και πέρα θα δώσει ένα στην Λαμία. Θα δώσει το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Αυτό θα κρίνει και το πρωτάθλημα, φαντάζομαι. Λοιπόν, και μετά είναι όλα μέσα, εκτός από το παιχνίδι με τον Άρη, το οποίο είναι πάλι μέσα στη Θεσσαλονίκη. Και ευελπιστεί όμως ο ΠΑΟΚ να έρθει εδώ να παίξει τον τελικό. Πετάγεται ο άλλος και λέει, μακάρι να είναι με ελληνική ομάδα. Η αντίπαλος για το κόφερες, κατάλαβα. Αντί να πει, μακάρι να είναι στον τελικό ο ΠΑΟΚ και λοιπά, αυτός έχει το δικό του τον καημό. Λέει, μακάρι να έχει αντίπαλο ελληνική ομάδα. Είχε για μέσα την πρόοδο όλο του ελληνικού ποδοσφαίρου μοιάζονται, όπως το λέω. Εγώ δεν τα λέω καλά. Γιατί μόνο μία ελληνική ομάδα, δυο ελληνικές ομάδες. Λέει, μακάρι λέει να είναι και αυτό. Πες, ναι, έχεις δίκιο, μακάρι. Πες και το καλό το λόγο, δεν πειράζει, από όλη την Ελλάδα πληρώνεσαι, έλα, στην έρτησε. Βγάλε το, αυτός έβγαλε αυτό που ήθελε. Μακάρι να είναι και με αντίπαλο ελληνική ομάδα. Ελληνική ομάδα. Ναι. Δεν του ξέφυγε το Ολυμπιακός. Είχαμε πολλά αυτή την αγωνιστική. Σήμερα βέβαια είναι το θέμα μας ο ΠΑΟΚ. Αν θέλετε να το συζητήσουμε, που θα θέλετε να το συζητήσουμε, κρατήστε μας παρέα, μην με τα πάρω κιόλα. Δευτεριάτικα, και ξέρεις, τη Δευτέρα είναι λίγο περίεργη ημέρα, ένα αυτό. Δεν έχουμε πιει και καφέ, άντε τώρα, και ξέρετε, η ζωή αρχίζει μετά το καφέ. Άντε. Εσύ, Χριστάρα, πιες καφέ? Βεβαίως. Ο Χρήστος ζει. Εγώ είμαι ακόμη, περιμένω τα τηλεφωνά για να πάρω πάνω μου. Αλλιώς δεν γίνεται. Το ξέρετε. Αφού το θέλω, αυτό θέλω. Τη βραδιά, αυτό θέλω. Τη βραδιά. Αγάπη μου, σου αφήνω για τώρα πια, δεν με θέλεις πάνω. Αφού το θέλω. Καλημέρα. Και καλή εβδομάδα. Να έχετε μία τυχερή μέρα, να έχετε μία τυχερή εβδομάδα. Να αγαπάτε τον ΠΑΟ, τον ΚΑΛ, τον δεξιά, τον αριστερά. Μόνο με την αγάπη θα πάμε μπροστά. Να έχετε λιακάδα στην καρδιά. Με το μυς δεν βγαίνει τίποτε. Αν δεν πεθαίνουμε ένας για τον άλλον, είμαστε όλοι νεκροί. Τι είναι αυτό που σε κάνει να αλλάξεις?
ξαφνικά να με πετάξεις. Ο Sky, επειδή έχουμε σοβαρά προβλήματα και τα έχουμε λύσει όλα στην Ελλάδα και μετά το αυτό που έγινε με τη Νέα Δημοκρατία το συνέδριο, έχει τα κεφτεδάκια που είχε κεράσει ο Ιμάμογλου στον Ερντογάν. Αυτά είναι θεματάρες. Αυτό είναι. Εσύ. Ελληνική τηλεόραση. Το 1994 ναι. Ο Ερντογάν είχε έρθει στο εστιατόριό μου, ναι. Είχε φάει κεφτεδάκια και δεν του πήρα χρήματα. Έλα ρε μεγάλα. Ορίστε. Πώς τρελάνε, τι είναι αυτή ρε. Ναι, αυτό είναι θεματάκι. Αυτό είναι θεματάρα. Πληρώνεις για να έχεις αυτό το θεματάκι. Γι' αυτό τους έδωσε 36 και τους μπούκωσε ο Μητσοτάκης για να μπορέσουν να βγάζουν αυτά τα σοβαρά θέματα. Μην ασχοληθούν με τίποτα ακρίβες και τέτοια χασά. Άμα. Από την άλλη έρτεκ το δικό της πόνο. Άρχισε η αποστολή εκαθαριστικών του έφια. Έλα, ακόμα δεν πληρώσαμε τη δόση. Πάμε, τι έχουμε πάθει. Πάστε. Είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Το ξέρω, το ξέρεις Κάτια. Το ξέρω, το ξέρεις. Άι, Κάτια, τώρα είμαι το τσιγάρο της και το καφέ της και το ξέρουμε. Το ξέρεις, το ξέρω, το ξέρεις. Κάτια από εδώ κάτω από τα... Καλημέρα μας. Καλημέρα, τα αρωματοποιεία Αλίνα. Πίνουν καφεδάκι το πρωί με απέναντι τον ομπρελίστα τον Δημήτρη, που τώρα είναι τον βαλίστα. Βαλίτσας έχει τώρα. Αυτή είναι η εποχή της βαλίτσας. Καταλάβατε. Το θέμα να έχουμε και χρήματα να κάνουμε ταξίδια. Μακάρι, μακάρι. Είναι εκπομπή Γκαγκά Γκαγκάν, πρώτος κύκλος, επεισόδιο 96. 54 μερούλες πριν από το καλοκαιράκι. Αν και από ό,τι ανεβάσατε είδα στο φατσοβιβλίο, την κάνατε τη βουτιά και αυτό το Σαββατοκύριακο. Κυρίως οι Αθηναίοι, αλλά και εδώ, στη Χαλκιδική, είχε. Α, η Κάτια πήγε στο Πολύχρονο. Βέβαια. Έβαλε το μεγάλο της το δάχτυλο το πόδι μόνο μέσα και έκανε «Οχ» και έφυγε. Ναι. Α, ναι. Ναι. Κάτι άντρε βουτήξανε. Εντάξει. Δώσε, αξίζεις πολλά. Αξίζεις πολλά, όπου βρετώ και όπου να με το φωνάζω. Γιορτάζει ο Φλέγον και η Φλόγα. Με άλλα λόγια, γιορτάζει ο Χρήστος και η Φλόγα. Γιατί ο Χριστάρας ο κιός απέναντι είναι Φλέγον. Φλέγον ζήτημα είναι, βέβαια. Η μέρα ζωγράφισε ένα πουλί. Μην πάει και το μυαλό σου πουλί. Πετάμενο, πουλί. Πουλί. Δεν είπαν πουλί. Ζωγράφισε ένα πουλί. Πουλί. Κελιδόνι, κότσιφα, μπούφο. Κατάλαβες, γιόνι. Αυτό το πουλί. Εσύ πήρες φορά αμέσως. Εύκολο είπες, ναι. Αμέσως κοίμεται το μυαλό. Κολλημένο στο φλάι χάλι, αλλά το μυαλό σου εκεί. Ένα πουλί. Όχι, δεν διευκρινίζει. Τι κάνουμε. Ένα πουλί λέει. Ζωγράφισε ένα πουλί. Έτσι είναι η μέρα σήμερα. Είναι η μέρα. Ζωγράφισε ένα πουλί. Και είναι και η μέρα έθνους Ρωμά. Ah. Ah. Προς το παρόν. Μπες στο mat90.com και μάθε ό,τι χρειάζεται για το παιχνίδι σου με ένα ευρώ και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Επαναλαμβάνω, μπες στο mat90.com και μάθε ό,τι χρειάζεται για το παιχνίδι σου με ένα ευρώ και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Αξίζεις πολλά, μόνο του κόσμου το χρυσάφι δεν σ' αλλάζω. Αξίζεις πολλά, όπου βρεθώ και όπου να με το φωνάζω. Αξίζεις πολλά, μόνο του κόσμου το χρυσάφι δεν σ' αλλάζω. Αξίζεις πολλά, αξίζεις πολλά. Στο στούντιο το καταλάβω ότι είναι ο Χρήστος Κιώσης και έχει απέναντί το αυτόν που δεν είναι καλά και τον ένα Απόστολο Αβδελά. Άλλη μέρα, ακόμα μία μέρα με φιλοξενεί. Λοιπόν, η Ανούλα που είχε πρόβλημα με την μετάδοση του αγώνα, πόσες φορές μας δείξανε κάποιες φάσεις από την ΑΕΚ, πόσες φορές δεν δείξανε φάσεις από τον ΠΑΟΚ, τα συνηθισμένα των Αθηναίων. Γι' αυτό σας είπα εγώ την άλλη φορά που ψάχνατε τη φράση «Αθήνα, ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν πεθαίνει», αυτή είναι η φράση. Λοιπόν... Αθήνα τιμημένη θες να πεις, έτσι. Τι άλλο θα μπορούσα να πω. Να το ξεκαθαρίζουμε, γιατί... Έχει κάτι πονηρού. Ναι. Έχεις δίκιο, Χριστάρα μου. Έχεις δίκιο. Πάει ο νους τους. Ναι, έχει κάτι τέτοιο. Μη συζητάς. Επίσης να πω ότι στη φάση που ενώ κάνει φάουλ στον Μπάμπα, πώς τον λένε τον διεθνή μας,
το δεξί μπακ της ΑΕΚ. Ο Ρώτα. Μας έχουν δείξει 10 φορές την κοκκινάδα που είχε πάνω στο διδρακέφαλο ο Ρώτα. Μα εκεί κάνει φάλο ο Ρώτα. Ο Μπάμα έχει διώξει την μπάλα. Τι θέλετε να μας δείξετε, ότι παίξαμε και σκληρά. Ε, που η κάρτα τελικά ήταν 6-6 και κάποιοι από την ΑΕΚ ήταν ακόμη μέσα στο παιχνίδι. Τι λέμε τώρα. Μόλις πάει στο σπίτι το ούνος να βρει ζεστές ανδρικές παντόφλες κάτω από το κρεβάτι του. Το αυξανόμενο κόστος ζωής ακόμα και στα έξοδα του σπιτιού είναι από τις μεγαλύτερες καθημερινές μας ανησυχίες. Χάσαμε την μπάλα. Για να μιλήσουμε και με όρους αθλητικούς, ήρθε όμως η Bioclima της Kraft Paints να βοηθήσει. Πώς? Με τα πιστοποιημένα συστήματα ενεργειακής αναβάθμισης, κλίμα wall και κλίμα roof. Θα επανέλθουμε στον ΠΑΟΚ εφόσον θέλετε να το συζητήσουμε και να θέλετε να το συζητήσουμε. Πάω στο 1820. Τότε ανακαλύψαμε το άγαλμα της... Μόλις είπα το άγαλμα της Αφροδίτης. Μπήκε το άγαλμα μέσα. Μπήκε την το άγαλμα, τώρα. Ναι. Το άγαλμα φράγκων και λέω το σοφού γωνία. Δίμετρο, δίμετρο. Μας έφερε το τσαγάκι σοφούρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι έχουμε σήμερα και άλλο από εδώ να μας πεις αγάπη μου. Τι μου βάλες σήμερα. Μου το βάλες. Ουσίες. Και πώς το λέει, η τραγούδα. Κοινοπνεύματα. Όχι τέτοια όμως, μακριά από εμάς προπρωί. Μπουζούκια ήμασταν το Σαββατοκύριακο. Καλά τώρα. Θα πάμε στο μπουζούκια. Μπανάκι κάναμε. Όχι βρε, πως το λέω, άμα δεν κάνει 50 βαθμούς, πού να κάνουμε μπανιό. Α, και εσύ μετά τις Αγίες Παρασκευής μπαίνεις. Παναγιά μου. Α, πέ, τουλάχιστον τι εμάς έβαλες μέσα. Green tea. Κομπούτσα. Κομπούτσα, τρελέ. Και μάτσα. Και μάτσα. Και μούτσα. Τι παιδί είσαι εσύ. Τότε ανακαλύψαν λοιπόν το 1820 σαν σήμερα το άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου. Το ανακάλυψε ο κύριος Γιώργος Κεντράτα. Αγρότης ήταν, έσκαβε στο κτήμα του. Και το είδε. Εκείνο που δεν άρεσε και πολύ στους Γερμανούς και μας το βάλανε αλλιώς το δάκτυλο. 1896 στο Λαύριο στις φυλακές σκοτώνονται δύο απεργοί. Οι απεργοί τα πήρανε. Ανατινάζουν τις αποθήκες, αφοπλίζουν τους την αστυνομία. Η απεργία έληξε στις 21 Τετάρτου με μια μικρή αύξηση αποδοχών στο έργο τους. Στο Λαύριο οι φύλακες, όχι φυλακές, στο Λαύριο οι φύλακες σκοτώνουν δύο από απεργούς. Οι απεργοί πλακώσανε τους φύλακες, ανατινάξαν και τις αποθήκες. Έγινε το έλα αναγκής, δηλαδή για μία αύξηση. Το 1941 οι Γερμανοί αναγγίζουν το μέτωπο της γραμμής Μεταξά. Το 1962 ο Οδυσσέας Ελίτης αναλαμβάνει διευθυντής προγράμματος της ΕΙΡ. Έμεινε μέχρι το 28 Τετάρτου του 1964, δύο χρονά και έκανε, τόσο άντεξε. 1989 Κουκουέ, ΕΔΑ, Ελεύθερη Αριστερά, Ανεξάρτητη Αριστερή ιδρύουν το συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου. Ο πρώτος που γράφτηκε ήταν ο Ιάκωβος, εδώ ο Βαρδαρίσιος. Ναι, πρόεδρος ο Χαρίλαος Φλωράκης και γενικός γραμματέας ο Λεωνίδας Κύρκος. 1990, την επόμενη χρονιά, η Νέα Δημοκρατία παίρνει 46,8 150 έδρες στις τρεις βουλευτικές εκλογές μέσα σε ένα χρόνο. Πασόκ 38,6. Όχι. Ναι, 38,6 και ο συνασπισμός 10,2%. Σαν σήμερα το 1913 γεννήθηκε ο Μίμης Φωτόπουλος, τον χάσαμε τον Οκτώβριο του 86. 1921 ο Γιάννης Φέρμας, τον χάσαμε 1921, τον χάσαμε 26 πρώτου του 99. 1958 σαν σήμερα τον πάρετε τον ευχηθείτε φίλος είναι ο Ηλίας ο Ψινάκης. Το 1966 ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εξαιρετικός. Και μάλιστα έκανα και τα μούτρα της κυρίας Μπακογιάννη
να στεναχωρεθούν, γιατί όταν ανέλαβε η κυρία Μπακογιάννη ως πρόεδρος της Επιτροπής για τη Θράκη, εύλογα είπα, λέω, γιατί δεν αναλαμβάνει ο κύριος Στυλιανίδης, ο οποίος ξέρει και την περιοχή και είναι ικανότατος, έχω διαβάσει και το βιβλίο του, λέω, για ποιο λόγο, και παρεξηγήθηκε η κυρία Ντόρα, καταλάβατε. Η οποία κυρία Ντόρα στην Επιτροπή, δείτε, δεν ήθελε να έχουμε τηλεόραση, ούτε και πρακτικογράφους. Ναι, λέω, τι γίνεται εδώ. Κατεβαίνω κάτω, το λέω στον πρόεδρό μου, λέω, έτσι και έτσι. Μου λέει, φύγε, θα πας φυλακή. Η Επιτροπή Θράκης τελείωσε το έργο της, μας έστειλε ένα βιβλίο με έκθεση, την έκθεσή της σε βιβλίο η κυρία Μπακογιάννη. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, ειλικρινά παιδιά, το διάβασα, δεν κατάλαβα τίποτα. Τώρα, για ποιο σκοπό μπήκε στην Επιτροπή Θράκης η Μπακογιάννη και δεν μπήκε ο Στυλιανίδης, δεν πήραν ποτέ την απάντηση. Το θέμα είναι, δεν γίνεται να γίνεται Επιτροπή και να μην υπάρχει τηλεόραση μέσα και να μην υπάρχουν πρακτικογράφοι. Παράνομο 100%, το επέτρεψε ο κύριος Στασούλας. Λέει, μας παρακάλεσε η κυρία Μπακογιάννη. Αφού σε παρακάλεσε η κυρία Μπακογιάννη, εγώ αποχωρώ. Σαν σήμερα γεννήθηκε και το 1996 και το παόκι μας. Και το παόκι μας. Ανακορακάκι. Μπράβο την Ανούλα. Σαν σήμερα το 1990 χάσαμε τον Απόστολο Καρδάρα. Τελικά, για τον τύπο που σκότωσε την Κυριακή και πήγε να βάλει και αυτός τέλος στη ζωή του, το θέμα διερευνάται, γιατί είναι λίγο μυστήριο η ιστορία. Θα δούμε που θα καταλήξει και αυτή η ιστορία. Το Σάββατο το πρωί έχω ένα ραντεβού με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Με θέλει, δεν ξέρω γιατί, εκείνος ξέρει. Όχι, λέει, από το τηλέφωνο. Εντάξει. Θα τα πούμε το Σάββατο πρωί. Είχαμε και άλλα το Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Κούγιας, που δεν το επιτρέπεται είσοδος στα γήπεδα, καμαρωτός, ήταν στο γήπεδο της Λαμίας και όχι μόνο αυτό, έκανε και δηλώσεις και κανένας από τους συναδέλφους δημοσιογράφους, αν ήταν τα παιδιά εδώ του Λίμπερο, του την είχαν κάτσει την ερώτηση. Όποιος και να ήταν, την είχε κάτσει την ερώτηση, δεν υπήρχε θύμα. Να του πούνε, συγγνώμη, εσείς είστε τιμωρημένος να πηγαίνετε στα γήπεδα κλπ. Πώς βρίσκεστε εδώ, σαν πω, σας παρακαλούμε να πείτε. Και ας πετάξει τα μικρόφωνα, ό,τι θέλει ας έκανε. Αλλά κάποιος έπρεπε να του κάνει την ερώτηση. Όχι μόνο αυτό, έκανε και καταγγελίες. Είπε τι είπε για τον Τριανταφυλόπουλο και για την Ζούγκλα. Εκείνο όμως που κράτησα εγώ είναι το εξής. Τι μας είπε ο κύριος Κούγιας. Λέει, θα 200 σελίδες έχουμε ετοιμάσει, να το πάμε στον Άριο Πάγο με ονόματα μέσα, διευθύνσεις και το ένα και το άλλο. Για ποιους στείνουν, λέει, τα παιχνίδια, μπράβοι, παράγοντες, διαιτητές κλπ. Είναι μαζί μας ο Παναθηναϊκός, ευχόμαστε να έρθει και ο ΠΑΟΚ μαζί μας κλπ. Για πώς στείνονται τα πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια. Και λέω, όπα, Στάσου, το τελευταία χρόνια να μας πει. Τα τελευταία 2 χρόνια, τα τελευταία 4 χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια. Να ξέρουμε ποια χρόνια στείνονται τα 30, πρωταθλήματα. 30, 40, μπράβο, Χριστάρα. Καλά το πετάς τα τελευταία χρόνια, αλλά πόσο τελευταία χρόνια, και για εξήγησέ το μας. Για εξήγησέ το. Για ποια χρόνια μιλάς. Να ξέρουμε κι εμείς εδώ πάνω, γιατί έχουμε ένα προβληματάκι εμείς εδώ πέρα πάνω. Κατάλαβα. Από εδώ που βγάλαμε offside τον γκολ του Βαρέλα, θα πάμε λίγο πιο πίσω. Τότε που δεν κατεβαίναν να δώσουν παιχνίδια κάποιες ομάδες, βάζανε κολάρο τη μία φορά γιατί τον άγγισε το χαρτί υγείας, την άλλη φορά τι είχε κάνει, τον είχε ζαλάδες, την άλλη φορά του άρεσαν οι γάβροι στις καρέκλες. Μας τα πείτε αυτά. Να ξέρουμε. Εκεί που πήγε ο διαιτητής στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, βγήκε έξω και με τη μύτη, ένας ονόματι παπάς, με τη μύτη οσφρίστηκε ότι δεν πρέπει να γίνει το παιχνίδι, είναι επικίνδυνο. Καταλάβες, το παιχνίδι το κάνεις, κύριε παπά, και άμα μπουν μέσα οι φίλοι του Παναθηναϊκού, τιμωρείς τον Παναθηναϊκό. Όχι, δεν κάνουμε το παιχνίδι, έτσι.
Ρωτάω εγώ, ρωτάω, γιατί είμαι λίγο. Να πάμε και πιο πίσω, μα θέλετε. Πάμε και πιο πίσω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά όταν λέμε τα τελευταία χρόνια, διευκρίνησε Αλέξη Κούγια και ποια τελευταία χρόνια. Γιατί εγώ είμαι λίγο. Δεν το πιάνω καλά, κατάλαβε. Είναι μου λείπεις εσύ. Μου λείπεις εσύ, ναι μου λείπεις εσύ. Με αυτόν τα έχω λίγο. Τώρα βέβαια έχει φτάσει σε ένα σημείο. Απορώ γιατί βγαίνει στην τηλεόραση, στην ηλικία που είναι. Εν πάση περιπτώσει και στις αντοχές που έχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει είχε ένα αυτό, είχε μια εκπομπή, ούτε και ξέρω και πώς το λέγανε, γιατί ότι δούλευα πρωί βράδυ δεν ήξερα τι γινόταν στην τηλεόραση. Είχε μια εκπομπή που φρόντιζε, μας έδινε συμβουλές οικογενειακές και γιατί χώρισες και γιατί έκανες κλπ. Ποιος, ο Μικρούτσικος, που ό,τι είδε πάνω στο πλατό, ναι, αυτό. Ό,τι υπήρχε στο πλατό, αυτό που σκέφτεσαι, ναι, κλπ. Και αυτός μας έδινε και εντολές, συμβουλές. Καταλάβατε. Αυτό θέλω να πω. Και να πάω στο διαλυματάκι. Να πάω διαλυματάκι. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λίμπερο 107,4. Χρήστος και ο Απόστολος Αβδελάς. Το επίκεντρο των ειδήσεων το τελευταίο καιρό είναι σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο ενεργειακός τομέας. Έχεις δίκιο. Όλα ακούμε για τις συνεχές αυξήσεις του κόστους της ζωής και από την άλλη για τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Την έξυπνη επιλογή των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, Bioclima της Kraft. Η Bioclima αναβαθμίζει τις κτηριακές κατασκευές, προσφέρει αντοχή στον χρόνο και προστίθεται θέμενη αξία. Πάντως στην ΑΕΚ εμείς πάντα τη βάζουμε ένα γκολ ξάπλα. Δηλαδή τώρα ήταν ο ΣΔΟΕΦ. Κοιμότανε, είχε ξαπλώσει το παιδί να ξεκουραστεί. Πάρ' το μέσα. Και στην Τούμπα πριν ένα χρόνο, ο Κωνσταντέλιας στο νόμο, στο κεφάλι, στο πόδι, πάσα. Ωραίο ήταν εκείνο. Άμα θέλετε εσάς τους ενωσίτες, σας παίζουμε και κάτι στήμης, δεν έχουμε πρόβλημα. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Άντε να ζητήσουμε για την Παοκάρα τώρα, μην τα πάρω. 2310-287-888. Γκολ για τον Παοκ. 6-9-45-287-888. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Και άμα θέλετε στην SMS χέρα FM κενό, το γκολ για τον ΠΑΟΚ και το στέλνετε στο 54-2-2-2. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε, και καλή εβδομάδα. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Όλη την εβδομάδα. Όλη την εβδομάδα, Βασίλη μου. Όλη την εβδομάδα. Όλη την χρονιά, όλη την ζωή. Προς όλο σου το ακροατήριο. Να είσαι καλά. Τις τελευταίες 48 ώρες κυκλοφόρησε ένα βιβλίο του Σόιμπλε. Α, αποσπάσματα διάβασα. Και το πιάσανε όλοι οι γερμανοτσολιάδες. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, διότι σήμερα περιέγραψες ότι έσπασε το μέτωπο. Φυσικά. Ναι. Αφού Τσολάκο γλουκλίδωσε το τρίτο σώμα και έφυγε. Ναι, είχε και ξέρουν πότε τα βγάζουν, γιατί πρέπει να σε πληγώνουν για να οργίζεσαι, προσέξτε. Διότι η κρατική βία, από όπου και προέρχεται, πέφτει στο φόβο, στον πάνικο και στην οργή. Αυτά τα τρία θέλει να έχει ο λαός, διότι δεν μπορεί να σκεφτεί. Αυτά λοιπόν τα παλικάρια που από χθες το βράδυ, παρόλο που είχαμε τα αθλητικά, ήταν πολύ ωραία τα παιχνίδια και ούτω καθεξής, ασχολήθησαν σχεδόν σε όλα τα ριζιανά της πόλεως. Μα αυτές τις αποκαλύψεις, όπως περιέγραφαν, ενός οικονομικού δολοφόνου, αυτή τη στιγμή είναι με το Θεό του. Διότι ο Σόιμπλε δέχτηκε τις σφαίρες και έμεινε παράλυτος, επειδή δούλευε σε εταιρεία οικονομικών δολοφόνων. Πήρε από έναν άνθρωπο την εταιρεία στη Γερμανία και πήγε τον πυροβόλησε. Αρχίζουν όλα με αυτό που έκανε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δεν έπεσε στην Ελλάδα με αλεξίπτωτο. Και επειδή αυτοί πολλοί παρπαρίζουν, ενώ
η πολιτική μας. Όταν ο κύριος Κασιμάτης εντισπράγμασε και επί την επιστήμη του επιτέλους πρώτη φορά κάθισε κάτω και έκανε εκείνη την περίφημη έγκληση για εθνική προδοσία, από το πρώτο μνημόνιο δεν είναι μόνο ο Γιουργάκης, είναι όσοι ακολούθησαν κατά σειροήν και κατά εξεκολούθησαν αυτό που συνέβηκε μέχρι και το Τσίπρα που σου είπε ότι 17 ώρες με το πιστόλι στο κεφάλι αναγκάστηκα να υπογράψω. Yeah. Είναι όλοι τους στον ίδιο μήλο μέσα και ιδιαίτερα δύο αφανείς απαράγοντες που βλέπετε ότι με ιδιαίτερη σπουδή δεν αναφέρονται. Ο Αβγενάκης με την Τώρα Μπακογιάννη που ανεξαρτητοποιήθηκαν διαγραφόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία και το Λάος όπου μετήχε και ο Βελόπουλος. Αυτοί λοιπόν που καλούν όλους εσάς προδότες έχουν εγκριθεί για εθνική προδοσία. Το ότι βγαίνουν αυτοί και ομιλούν τι αποκαλύπτει ο δόκτορ, τον αποκαλούν και δόκτορ, ο δόκτορ Σόιμπλε, φτάνει να δείτε τις ομολογίες τις δημόσιες πρώτα του Τροσκάν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο του Όλι Ρεμ που σας είπε στα μούτρα σας ότι κάνουμε λάθος στον μαθηματικό τύπο. Και τρίτον τη Λαγκάρτ όταν έφυγε από το Δούνο του και ήρθε στην Ευρώπη. Πώς είναι δυνατόν ένα συνεταιρισμός η παλαιά ΕΟΚ και επιμένω σε αυτό να στηθεί αυτό το Καραγκιόζα, Καραγκιόζ Μπερντέ, το ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να συνθλίψει τους λαούς κάτω δήθεν από κοινό νόμισμα. Ενώ μαθητής οικονομικών, όχι φοιτητής, μαθητής, γνωρίζει ότι για να αντεπεξέλθει σε μια υποτιθέμενη χρεοκοπία ή προβλήματα χρηματοδοτήσεως μια κυβέρνηση, κόβει εθνικό νόμισμα. Πώς θα μπορούσες να περάσεις στο σκόπελο αυτό, Χερ Σόιμπλε, διάνοια των μαθηματικών? Δεν μπορούσες. Πώς από εκείνη τη μέρα την ΕΕ ξαφνικά το μισό το η Ολλανδία και η μισή Γερμανία παράγουνε μέσα σε θερμοκήπια λαχανικά τα οποία διοχετεύονται μόνο από την Ελλάδα, ενώ εσένα δεν σ' άφηνα να έχεις βοηθεί? Πού είναι το περίφημο solidarity, η αλληλεγγύη, με αυτό το περίφημο ταμείο σύγκλησης? Και το κυριότερο όλων, ότι ποτέ δεν έχουν παραδώσει σε ερευνητές οικονομικούς ποια είναι αυτά τα περίφημα δάνεια από το πρώτο μνημόνιο. Διότι μην ξεχνάτε, υπάρχει το μεσοπρόθεσμο του Χαδούβαλη εκεί το 12-14 που έπρεπε να πάρουμε 6,5 εκατομμύρια επιστροφές από τους τόκους και ακόμη είναι στον αέρα. Και για ποιο λόγο η κυρία Λαγκάρτ όταν έφυγε από εκεί βρέθηκε με τον Βαγγέλη του Βενιζέλου και του έδωσε τη λίστα Φαλτσιάνη ή λίστα Λαγκάρτ, την οποία τη μισή τη σβήσανε? Και όχι μόνο τούτο, ενώ γνώριζαν αυτοί, διότι απέναντι, προσέχετε, είχανε το διότι, μιλάμε για δικαστικό, ο οποίος γνώριζε ότι η συμφωνία της Ελβετίας είναι για οικονομικά εγκλήματα. Το θέμα λύνεται μεταξύ του ομοσπονδιακού κράτους της Ελβετίας και του κράτους που ενδιαφέρεται. Όχι να φωνάξουμε τον καλό δημοσιογράφο και να κοινοποιήσει τη λίστα με αποτέλεσμα οι Ελβετοί να αποχωρήσουν και δεν έχουμε πάρει τίποτε. Δείτε το ζεύγος το οποίο μαζί από κοινού, όπως κάποτε ο Χριστοφοράκος την έκανε για την Νότια Αμερική. Και όχι μόνον αυτοί. Μέχρι να φτάσουμε στις ευρωεκλογές, να προσέχετε, όλοι θα σας δείχνουν την αγκαλιά της υποτιθέμενης Ευρώπης. Αυτή δεν είναι Ευρώπη. Είναι ένα διευθυντήριο. Αυτό που κάποτε το κατάλαβε αργά, κατήγγειλε ο Ανδρέας Παπανδρέου και σήμερα με το Συμβούλιο της Ευρώπης
όπου δεν ερωτάται ούτε το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν ερωτούνται τα επιμέρους κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αποφασίζει πια μία που ελέγχεται για οικονομικά σκάνδαλα στο Υπουργείο Αμήνης Γερμανίας, η Φοντελάινεν. Ακριβώς. Και μάλιστα κάνει τον έμπορο των εθνών παίρνοντας προκαταβολίτσες ο δεύτερος σύζυγός της. Και δε, αυτά και, τα πράγματα και δε, είναι απαράδεκτα. Και δεν μας δείχνει... Και θα πρέπει να χτυπάς τα αυτιά σας και από εκεί στη μνήμη σας. Άστε. Ότι ναι. δεν υπάρχει σύμβαση στον κόσμο ολόκληρη. Ψάξτε σας παρακαλώ να βρείτε. Από την οποία το μέρος των ασθενέστερων βλέπει Ελλάς να παρατείται το... το δικαιώματος να ασκήσει εθνική κυριαρχία. Εάν ο Τούρκος έρθει να πιει καφέ στο Ζάπιο, πρέπει να ενημερώσει την Ούρσουλα πρώτα. Ακριβώς. Τι να κάνω, θεία Ούρσουλα, και το κυριότερο, το πιο βρωμερό. Οικονομολόγος δεν διατείνεται ότι ήταν ο Σόιμπλε. Γιατί στο πρώτο μνημόνιο υπογράψαμε ότι η παρούσα σύμβαση δεν συμψηφίζεται με τις απαιτήσεις του ελληνικού λαού. Τα επίσημα χαρτιά, ανεξάρτητα το πανηγυράκι που στήσανε στη Βουλή, είναι 1.000 δηλαδή 1.000. Χωρίς αυτά να υπολογιστούν τα εγκλήματα που περιέγραψε πριν από λίγο για το 1820, ότι βρέθηκε Αφροδίτη της Μήλου. Το τι κυκλοφορεί στη Γερμανία, στην Αγγλία και αλλαχού, είναι απίστευτα. Φτάνουν περίπου το άλλο χρέος που μας οφείλουνε και το οποίο το έχουν αποδεχθεί, διότι ο Χίτλερ, η κυβέρνησή του, μας έδωσε δύο μερίσματα. Προσέξτε, διότι μέχρι να αποκαλυφθούν αυτά λέγανε ότι δεν υπάρχει χρέος. Υπάρχει, αλλά αυτοί οι οποίοι παρουσιάζονται ως εθνοσωτήρες και πολιτικοί, επειδή τακτοποιούσαν τα του οίκου τους, τα το παιδιών τους, των κουμπάρων τους, άφησαν τον ελληνικό λαό σε αυτήν τη σημερινή ανέχεια να είναι χειρότερος από ένα δυστυχισμένο πρόσφυγα, τον οποίο τον εξασφαλίζουν σπίτι και πόρους. Να είστε καλά. Την αγάπη μου, καλή και ευλογημένη συνέχεια σε όλους σας. Επίσης. Δεν έχει άδειο, άδικο. Μας τα θύμισε ο Βασίλης. Όλα αυτά ακριβώς όπως τα είπε. Όχι μόνο αυτό, μας παρουσιάσανε και τον Σόιμπλε το Σαββατοκύριακο ότι ήταν άρρωστος, ήρθε με μαχητικό αεροπλάνο, πήγε στις Βρυξέλλες, τον πήγανε πρώτα στο νοσοκομείο, τον καημένο, τον στυλώσανε, τον είπανε προχώρα, είχε κοκκινήσει, είχε πρασινήσει, αυτά μας λέγανε, ενώ έχει μαυρίσει η καρδιά όλων των Ελλήνων με αυτά που αποφάσισε ο Σόιμπλε. Αλλά ακόμα τον έχουμε εκεί για ήρωα. Άλλωστε, ο άλλος τι μας είπε, πώς μας το είπε δηλαδή, εγώ έκανα τις απολύσεις, ποιος Σόιμπλε, εγώ έκανα τις απολύσεις και πει, δεν θυμάμαι κιόλα. Και ο άλλος που φώναζε γερά γερούν, αυτό το φώναζε όλη η παράταξη εκεί, εκείνη την εποχή. Καλημέρα στα τηλέφωνα, βρε. Καλή εβδομάδα. Δεν έχουμε τηλέφωνο. Έκλεισε. Δεν μ' αρέσει. Γιατί έκλεισε, ρε, μεγάλε. Εντάξει, θα ξαναπάρει. Θα τα πούμε εδώ πέρα. Από εκεί πέρα. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε ποιους ανθρώπους θέλουμε, δεν θέλουμε. Κάποιους πρέπει να στείλουμε στην Ευρωβουλή. Να δούμε, να προσέξουμε ποιους θα στείλουμε στην Ευρωβουλή. Άτομα που έχουν διάθεση να δουλέψουν, να αλλάξουν κάποια πράγματα. Όχι αυτοί που πήγανε για να πάνε. Όπως ίσως έχετε καταλάβει, αποφεύγω λίγο τις πολιτικές συζητήσεις. Ο κ. Βασίλης βγαίνει, τα λέει, γιατί τώρα είμαι και σε δύσκολη θέση. Δεν θέλω να φέρω και σε δύσκολη θέση και την εργοδοσία λόγω της υποψηφιότητάς μου με το κόμμα του Δημοκράτες, του κ. Λοβέλ. Τι λέμε εδώ? Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στο τηλέφωνο, βρε. Καλημέρα, Απόστολε. Καλώς το να. Καλώς τον Πικαντήλη. Προσπαθώ από την Τρίτη την περασμένη, καταρχήν καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Και καλή σου επιτυχία αυτό που ανακοίνωσες. Από την περασμένη Τρίτη που μιλήσαμε τελευταία φορά, προσπάθησα ειδικά και μέχρι την Παρασκευή πολλές φορές, δεν μπορούμε να σε πιάσουμε.
Είμαι γρήγορος, φτερωτός είμαι. Φτερωτός παρουσιαστής είμαι, γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Καλή εβδομάδα. Ας ελπίσω ότι δεν θα σε χάσουμε. Καλή εβδομάδα. Όχι, όχι. Να είσαι καλά, την αγάπη. Έχουμε κι άλλο. Όχι. Σιγά την εκπομπή, ρε, που περιμένεις να έχεις κι άλλο τηλέφωνο. Κάρα και ο Ζευδελά. Ακούγεται εκεί πέρα. Λοιπόν, τα της εποχής, το Αρνάκι που θα παίξει πολύ αυτές τις μέρες. Έρχεται το Αρνάκι, πάει σιγά σιγά στο σφαγείο. Τι γλυκούλικες φατσούλες είναι. Πώς μπορούν και τα σφάζουν, δεν μπορώ να κατα... Α, και τι μου είπανε. Άκου, τι μου είπανε. Τι μου είπανε. 2.500 αρνάκια τη μέρα ή 3.500. Δεν θυμάμαι και όλο το νούμερο. Τι. Μπορούν και σφάζουν. Τη μέρα. 2.500 και 3.500 αρνάκια τη μέρα. Πώς γίνεται αυτό, ρε. Τι φωνιάδες είστε εσείς. Time. Να σας πω τι έπαθα. Για πες. Στο πεθεροχώρι. Ένα Πάσχα. Λέει ο πεθερός μου, Χρήστος Τερζανίδης, έχω παραγγείλει, λέει, αρνάκι, πάμε να το πάρουμε πάνω στη στάνη και λοιπά, στον τάδε θα πας και λοιπά, με στέλνει Σάββατο πρωί να πάω να πάρω το αρνάκι. Πάω, λέω, γεια σας, είμαι του κυρίου Τερζανίδη, γαμπρέ, λέει, και λοιπά, βγαίνει ένας, μια κοιλιά εδώ μπροστά, γύρω γύρω είχε, η ζώνη ήταν όλο μαχαίρια. Ήτανε κάτι αρνάκια πάνω σε ένα φορτηγάκι. Προσέξτε τα λόγια σου. Ναι, ναι. Όχι, δεν τα είχε ο πεθερός μου, ο σφαγιάς. Έβγε, προσφυγήκε σε αυτό. Ναι, ναι. Είχε τα αρνάκια πάνω στο αυτό, σε ένα φορτηγάκι, με τα 4 ποδαράκια τους δεμένα. Εμένα είχε ήδη σφίξει η καρδιά μου. Α, ο γαμπρός, αρπάζει ένα από πάνω εκεί και μπαίνει μέσα στη στάνη. Εγώ... ώσπου να συνέλθω να καταλάβω ότι αυτό που παίρνει πάει να το σφάξει και τώρα που το είδα εγώ και κοιταχτήκαμε δεν μπορώ να το αντέξω και πολύ. Μπαίνω με φόρα μέσα να του πω άστο άστο πάω να πάρω ένα έτοιμο. Με το άστο άστο να πάρω ένα έτοιμο. Εκεί μπροστά είχε βγάλει αυτός. Ήδη πάει το. Ήταν με ένα αυτό και το φούσκωνε με ένα αυτό. Και είχε βγάλει από την κυλίτσα του ένα. Σκοταριές, αντεργές και όχι, όχι, κάτι σα σπόρι. Κάτι είχε φάει, κάτι σα σπόρι. Καλαμπόκια τι ήταν. Ήταν πεταμένα. Πάρ τη γλίστρα σου ο γαμπρός. Πέφτει κάτω μέσα στα αίματα ο γαμπρός. Το βράδυ στην Ανάσταση. Λιποθύμησε ο γαμπρός. Κοίταξε γαμπρό που κάναμε. Ναι, μα έπεσε στη στάνη κλπ. Πώς δεν με σφάξαν κι όλα αυτοί. Τέτοια έχω τραβήξει στο πεθεροχώρι. Γεια σου πεθερούλα μου, είσαι καλά? Σαββατοκύριακο μου έλειψες, δεν ήρθες. Να ξέρεις πόσο στεναχωρέθηκα. Να δεις. Πάρτι έκανα. Αν θα αρχώσουν να λέω πάρτι θα έκανα. Α, λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Στον Τάσο, τον Τάσο, τον Πασχαλίδη από το Πεθεροχώρι και μια και ανοίξαμε την κουβέντα από εκεί, το Αριανάκι. Δύο είναι σε όλη την Καβάλα, στο ίδιο χωριό βρεθήκαν, αυτός και ο Μανάβης. Λοιπόν, σύμπτωση. Και χρόνια σου πολλά, ό,τι επιθυμείς γερός δυνατός να σε χαίρετε και να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Την καλημέρα μου στον Ανδριανόπουλο, τον Κωνσταντίνο, φεύγει από Πατριάρχου Γρηγορίου 54 στην Ευθύ. Πάει, δεν ξέρω πώς λέγεται η οδό, εκείνη με το που μπροστά από την Αντιγόνη περνάει με την Ισίδα η μεγάλη οδό και βγαίνει στην Ξηροκρίνη κάτω για τη φορά. 26, 28. Δεν ξέρω πώς είναι. Εκεί μπροστά πάει να τον βλέπει όλος ο κόσμος. Την καλημέρα μου στον Νίκο τον Σπανδονίδη, τον Πεκταρά, με τα φαρμακεία στον Φίνικα. Τον Χρήστο τον Γιάτα με το γούρι μας με τα, πώς τα λένε, τα ανατομικά τα στρώματα. Τον Μάριο τον Γυραιά στην ασπρόμαυρη Πέλα, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Στην Πέλα έχουμε και την Αντιγονάρα μας. Την καλημέρα μου και την Σούλα την Καστανιώτου, μια και είπα τώρα και για την πεθερούλα μου. Να πω για τον γιώκα της, τον Σταύρο τον Τερζανίδη, γιος του Χρήστου Τερζανίδη, άνοιξε ένα φυσικό θεραπευτήριο σύγχρονο επί της Παπάφη, ακριβώς απέναντι από την Κοσμοτέ. Την καλημέρα, πάντα μας στέλνει το μήνυματάκι του. Στη Ματίνα την Τάτσι, καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Τον Νίκο τον Αραμπατζή, ο πιο τακτικός στην ασπρόμαυρη Μύκονο. Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλές δουλειές και στον Γιάννη Κατουρτζίδη. Η Τέντα, η Τέντα. Τον Παναγιώτο Σερζαρίδη και αυτός καθημερινός. Στην Αναξιμάδρου, το περίπτερο, Ταριανάκη. Είναι χαρούμενοι. Κοίταξε και την Κατεμιά και αυτός ο Άρης, ο παιδί μου. Το έπαιξε το μάτς, το έπαιξε πώς, 33 τελικές είχε. Ναι, είχε πολύ πράγμα. Μπες μια φορά μέσα, εκεί που τη σώζουν στη γραμμή,
καπάκι τον καπάκι τον κόλλο. Ανά παρευχή. Και καπάκι, να και ο στεναχωρημένος σήμερα ο Γιώργος ο Ζαχαρούδης. Άμα θέλει ο ίδιος να πει γιατί είναι Ζαχαρούδης. Πάντως χαμογελάει. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν είναι από Γελαστός είναι. Δεν ξέρω αν είναι από το Λεξοτανίλ που πήρε και η θέση. Λοιπόν, εγώ θα την κάνω για λίγο. Γιατί έχουμε διαλυματάκι με δελτιάκι με τον Γιώργο Ζαχαρούδη τον Υψήφωνο. Επανέρχομαι. Αν τυχόν φύγει κανείς, λέω αν, που δεν νομίζω. Θα τολμήσει. Λέω αν, ποιος να φύγει τώρα, αφού δεν φεύγει κανένας. Δεν λέω κι εγώ ότι άμα φύγεις να σου πέσει καφές εκεί ζεστός, πάπε πάνω και να κάνεις πεταχτείς σε πάνω. Να σου μείνει το α. Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Και καλή εβδομάδα. Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα της πόλης. Παίζουμε 24 ώρες επιθετικά. Χτίζουμε επιθέσεις από πίσω με το Λίμπερο. Παίζουμε μοντέρνο ποδόσφαιρο. Όπως είπα ο Κάρα. Και στο δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπληκτικής εκπομπής που ονομάζεται Γκαγκάν Γκαγκάν. Ναι. Θα το έχει παίξει μικρή. Αυτή που είστε 25 συν δηλαδή το Καγκάν Καγκάν. Μα τι να τάτσει και αυτή κανένας άλλος. Λοιπόν, Καγκάν, Χρήστος Κιώσης, ο οποίος έχει απέναντί του φιλοξενούμενο αυτόν που δεν είναι καλά και τον λένε Απόστολα Βδελά. Mate90.com, το καλύτερο site προγνωστικών και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Επαναλαμβάνω, Mate90.com, το καλύτερο site προγνωστικών και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Την καλημέρα μου στον Παναγιωτάρα, στους ασπρόμαυρους αμπελοκύμπους, στην ασπρόμαυρη εθνική αντιστάσεις, στην ασπρόμαυρη πέρα, τα φιλιά μου στην πέρα. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Έλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Έλα, καλημέρα. Αποστόλη, καλή εβδομάδα. Επίσης. Δύο φορές γκολ για το ΠΑΟ, καλά. Ναι. Σήμερα θα σας στεναχωρήσω λιγάκι. Α, δεν έχω πρόβλημα. Ελεύθερα. Θα κατέβετε με το κύριο Λοπέρδο. Ναι. Στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι. Γιατί με τον κύριο Λοπέρδο. Δηλαδή δεν υπάρχουν άλλες φωνές, δεν υπάρχει κάποιος... αξιόπιστος. Καλημέρα. Το θυμάσαι το αντίθετο. Μου έκανε... Μπορώ να μιλήσω. Έλα. Μαζί μιλάμε. Έλα. Τσιγάρο ανάβεις, ρε. Την ώρα που μιλάς μαζί μου, τσιγάρο ανάβεις. Όχι. Πέρασα από έλεγχο. Λοιπόν. Πέρασα από έλεγχο. Με Bluetooth μιλάω, οδηγός είμαι. Καλούς δρόμους να έχεις. Αυτό που έχω να σου πω είναι το εξής. Μου έκανε μία πρόταση. Δέχτηκε τις προτάσεις μου. Μ' άρεσε το σκεπτικό του και συμφωνήσαμε. Ερώτηση. Δεν ήταν στην κυβέρνηση που μας έβαλε στα μνημόνια ο κύριος Λοπέρδος? Ήτανε. Δεύτερη ερώτηση. Με έναν άνθρωπο που λέει δεν πεθαίνουν οι Έλληνες. Δεν το είπε έτσι. Οι συνταξιούχοι δεν πεθαίνουν κιόλα. Πώς το είπε, έτσι ακριβώς ναι, το είπε. Για τους συνταξιούχους δεν πεθαίνουν κιόλα. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Θα σου πω το εξής. Πήγαινε εκεί. Όχι, μιλάμε για τώρα, για την πλανδημία από το 19 και μετά δεν πεθαίνουν συνταξιούχοι, κύριε Αποστόλη. Όχι. Γιατί έχουμε θάψει χωριά ολόκληρα. Καμία αντίρρηση αυτό που λες. Πρόσεξε με τώρα, ξαναλέω. Αυτό που είπε, δεν πεθαίνουν κιόλα για τους συνταξιούχους. Λοιπόν, δες όλη την πρόταση και θα δεις ότι δεν είναι έτσι. Τότε που έπαιζαν πολύ τα κόψε ράψε, το κόψανε, απομονώσανε αυτό. Για να τον σπηλώσουν. Δες όλη την πρόταση. Εγώ δεν την είδα τώρα την πρόταση. Την είδα όταν ήμουν στη Βουλή. Γιατί είχαμε κουβεντούλες και μου λέει: δες όλη την πρόταση. Το λέει με αγάπη, κάνει χιούμορ, δεν πεθαίνουν κιόλα. Είναι λιοντάρια, κάτι τέτοιο λέει μετά. Αλλά έχουν απομονώσει αυτό. Δες όλη την πρόταση. Και πάρε μου αύριο τηλέφωνο και πες: Δελά, έχεις δίκιο, είναι έτσι κι αλλιώς. Ωραία, εντάξει, Αποστολή. Άντε, πάω κάρα. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Καλημέρα. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Δώσε ρε παιδί μου. Δύο φορές 0-2 το κάνουμε εκεί. Α, μάνα εκεί κανένα δύο. Να δεις εδώ πώς θα έρθω την Παρασκευή. Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία. Καλημέρα. Εδώ έχουμε σοβαρά θέματα. Άκου να δεις τι ανακαλύψαμε ένα σαλονικιό. Άκου να δεις ποιος παλιάρας και τι λέτε τώρα.
Ποιος παλιάρας, ρε. Ποιος παλιάρας. Εδώ δες. Εδώ. Περίμενα να σας πω εγώ εδώ. Βλέπετε, αποφεύγω τα πολιτικά. Δεν θέλω. Αλλά σε κάποιες ερωτήσεις οφείλω να απαντήσω. Δον Ζουάν της Θεσσαλονίκης. Άκου. Άκου εσύ. Γιατί στα χνάρια του είσαι. Εσύ απέναντι. Στα χνάρια του. Ακούω προσεκτικά. 400 ερωμένες, 170 αραβώνες σε 5 χρόνια. Μόνο 400. Ναι, ερωμένες. Και 170 αραβώνες. Είναι αυτά, ρε. 170 αραβώνες σε 5 χρόνια έκανε. Κάθε Σαββατοκύριακο έπαιρνε το δαχτυλίδι ο Κασόλης και πήγαινε και περνούσε όμορφα. Καλό στο γαμπρό. Ο δικός σου τα καλά. Όχι, όχι. Ο Κασόλης είναι γύρω σε 399, κάπου εκεί είναι. Έχει ακόμα. Λοιπόν. Αραβώνες δεν έχει πολλούς, αλλά ερωμένες, άστα το συζητάμε. Ο Κασόλης, ο καρδιολόγος της καρδιάς μας. Λοιπόν, 170 αραβώνες. Ξέρεις τι έκανε αυτός ο τύπος. Ο τύπος κάθε Σαββατοκύριακο το περνούσε σε άλλο σπίτι. Ο καλός στο γαμπρό, δεν ξέρω αν έπαιρνε και δαχτυλίδι. Ήρθε ο γαμπρούλης μας, στο γαμπρό, τον περιμένουμε. Ναι, πάρω την κορούλα σας και τον ετοιμάζω τα κατσίκια, τα αρνιά. Έτρωγε, έπινε, έφευγε. Λοιπόν. Το 1937, μετά από έναν απλό έλεγχο στο σπίτι του Δον Ζουάν, βρέθηκε ένα σημειωματάριο με 170 ονόματα γυναικών με τις οποίες είχε συνάψει αραβώνα. Α, το παλικάρι μου! Ναι. Ο ίδιος πάντως ανέβαζε τον αριθμό στις 400, τονίζοντας ωστόσο ότι ήταν ένας απλός, ακαταμάχητος γυναικοκατακτητής που δεν είχε κοροϊδέψει καμιά τους. Τις αραβώνια δεν κοροϊδεύει άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, έχω και εγώ μια ερώτηση. Περίμενα, να σου πω τώρα το πιο ωραίο. Το πραγματικό του όνομα, τα πεθερικά του, τον ήξεραν ως Δάγκα. Αυτό ναι. Μερλέγκο. Άκου να δεις ο Σατανάς. Βασακλή, δασκαλή, οικονομάκο για στρατηγέ. Καλή εβδομάδα. Κάτι μου λέει στρατηγέ. Λες. Σακλή, φακή, φωκά και ο Θεός ξέρει ποιος. Αυτό είναι το παλικάρι, έτσι. Έτσι λοιπόν. Αυτό είναι. Λοιπόν, έχω μια ερώτηση για σένα, Αποστόλη. Ό,τι θέλεις. Ρώτα σε παρακαλώ τον Απόστολο, λέει ο Κώστας από το Ανόβερο. Ναι. Γεια σου, ένας βουλευτής, ναι, για να πάει, λέει, στις Βρυξέλλες, δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρει τουλάχιστον αγγλικά? Οι δικοί μας, λέει, ξέρουν, π.χ. ο Αυτιάς. Τώρα δεν ξέρω τι σπουδές έχει κάνει ο Αυτιάς. Δεν λέει αγγλικά υποχρεωτικά, μία ξένη γλώσσα λέει. Είναι υποχρεωτικό αυτό? Δεν ξέρω αν είναι υποχρεωτικό. Εμένα μου ζητήσανε τα στείλα. Τώρα τι να σας πω. Δεν το ξέρω. Πρώτη φορά πάω εκεί. Θα πάω. Και μείνω εδώ. Λοιπόν, λέγαμε για το αρνάκι. Άκουε 3.500. Το διορθώνω. 3.500. Είναι δυνατόν να κάνεις 3.500 τη μέρα? Είναι δυνατόν? Λοιπόν, μου είπανε ότι περιουσίες έχει κάνει ο άλλος, μόνο που σφάζει για το Πάσχα. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν καταγγελίες ότι έρχεται το αρνάκι απ' έξω. Μπαίνει, λέει, 15 μέρες στο παχυντήριο. Άκου να δεις, υπάρχει και τέτοιο. Πρώτη φορά τα ακούω εγώ, τώρα τα μαθαίνω, στο παχυντήριο. Ύστερα σφάζεται ως ελληνικό. Το ελληνικό, λέει, έχει μπλε σφραγίδα. Το άλλο έχει κόκκινο. Οπτικά δεν διαφέρουνε. Στην βοσκή, λέει, τα περνάνε και στα σύνορα. Την ώρα που βόσουν, τα περνάνε στα σύνορα, τα σύνορα σιγά σιγά, και κάνουν τα στραβά μάτια πολύ, λέει, εκεί στα σύνορα. Βέβαια σας είχα πει ότι μπορεί να φύγει το αρνάκι από την στάνη 9, 10 και θα πιάσει 15-17, κάπου εκεί κυμαίνονται. Θα φύγουν, λέει, γύρω στα 10 ευρώ από τη στάνη το κιλό, ενώ τα ελληνοποιημένα 6,5 με 7 το κιλό. Τώρα εδώ που τα λέμε, σε όμορο νομό, τι διαφορά να έχει το ένα αρνάκι από το άλλο? Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Έτσι όπως το φαντάζομαι, γιατί έτσι όπως το λένε στη βοσκή τα περνάνε πονηρά δεκάδες κάθε μέρα, 20 και το ένα και το άλλο. Καταγγελίες είναι αυτές και τηλεφωνηματάκια που έκανα. Λοιπόν, έτσι γίνεται το κόλπο και κάνουν τα στραβά μάτια εκεί στα σύνορα και τα περνάνε. Μετά, λέει, πάνε στο παχυντήριο, κάνονται 15, λες και πεθαράμε στο παχυντήριο, ναι, και μου γίνει έτσι. Καλά, μεταξύ μας το ζητάμε, δεν έχει να ακούσει κανένας. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε.
Αντίο, χάρηκα που τα είπαμε. Γίνεται, καλά, δεν περιμένουμε σήμερα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Έτσι που λες με τα ανάγκα. Και να σας πω και το άλλο το ευχάριστο. Ξεκίνησε πρόβες ο Γαϊτάνης. Ήρεμα. Αυτό δεν το ξέρατε, εγώ σας το είπα. Τηλέφωνο 2310-287-888. Και στο δεύτερο μέρος αυτής της καταπληκτικής εκπομπής παραμένει το ίδιο. Και 6945-287-888. Στην εσεμεσχέρα FM κενό το μηνυματάκι σας και το στέλνετε στο 54222. Τώρα που είπα FM κενό και που στείλατε και πήρατε προσκλήσεις για το Agency Casino, σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω όλοι οι συντελεστές θα το κάνουν από εδώ και πέρα, όπως το κάνανε και χθες το βράδυ τα παιδιά, για την συμμετοχή σας. Είχαμε και όρθιους, είχαμε και απ' έξω. Αυτό δείχνει ότι μας αγαπάτε και φυσικά είναι αμοιβαίο αυτό, έτσι δεν το συζητάμε. Άκουσα πώς το λένε το παλικάρι που κάνει η Άρη. Κωνσταντίνο Τσίψιος. Ο Τσίψιος. Ρε Τσίψιο, με συγχωρείς δηλαδή. Πηγαίνεις διακοπές με φανέλα του Άρη. Ωραία αυτή η φανέλα του Άρη, δεν το συζητάμε. Αλλά να την πάρω μαζί μου και διακοπές ούτε για πλάκα. Είτε θα πάω διακοπές με φανέλα του ΠΑΟΚ. Εγώ λέει δεν την έπαιρνα για διακοπές αυτή τη φανέλα του Άρη. Κίνδυνος η χαλαρή ψήφος, δεν επιτρέπεται η αποχή, λέει ο Βορύδης στο Sky και έχει πολύ δίκιο. Σας το έχω πει πολλές φορές. Προσέξτε τι θα στείλετε εκεί πάνω. Εκεί παίρνονται οι αποφάσεις, εδώ γίνονται οι επικαιροποιήσεις. Σας το έχω πει 100.000 φορές. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Καλημέρα, Απόστολε. Καλώς το να. Απόστολε, είμαι ένας από τους λίγους. Ναι. Παοξίδες, ναι. 72. Είχα, ναι, πάει με τις γυναίκες των ποδοσφαιριστών στο τελικό. Με? Είχες πάει? Στο τελικό με τις γυναίκες των ποδοσφαιριστών. Με τις γυναίκες των ποδοσφαιριστών το 72. Ναι, ακούω το 2-1 με τον Παναθηναϊκό, ναι. Άρα ναι, γνώρισες την πεθερά μου. Πω, σε λυπάμαι. Είχα πάει με το τρακτορείο του Κοτσίδη. Ναι. Πήγαμε την υποδρομίου. Ναι. Αλλά επειδή έχασα την περασμένη εβδομάδα του φίλου μου, πήγαμε μαζί. Αχ, Θεός χωρίς τον. Καλό παράδεισο να έχει. Είχα το 49, εγώ με το 48. Μάλιστα. Και έχασα το φίλο μου. Τη γνώρισες την αρετούλα μου? Εκεί τη γνώρισα. Ναι. Όλες τις... Έδινε το σύνδημα, πάει. Έδινε το σύνδημα. Ναι. Και λοιπά, ναι, γνωστή. Είμαστε, ναι. Φύρα τέσσερα και βάλε. Αφού έχω ακούσει από το στόμα της Πινελή και από το έχω ακούσει από άντρα. Και επειδή σε ακούω τώρα, ναι, λες για την πεθερά σου. Ναι. Να είσαι καλά. Την καλά, αγάπη μου. Έγινε, πώς θέλει. Έτσι, πάντα τέτοια, πάντα τέτοια. Γερός δυνατός να είσαι. Καλημέρα στα τηλέφωνο, βρε, και καλή εβδομάδα. Χαίρετε. Καλώς καλή τον, εβδομάδα. Έβαλε και... πέντε γκολ, βγήκε. Που είσαι σειρά τραξιών, ρε, τον FM, ρε. Μας το κάνατε το χαρτίρι, θες. Ναι. Από πού παίρνεις, ρε, τις τελευταίες μέρες, από πού παίρνεις, ρε, και μου βάζεις τον αέρα κοντρά. Τι να κάνω, ρε φίλε. Τι να κάνεις. Σταματάς τον δρόμο. Τι να... Κόντρα πλακέ, κολλήγει ο Παπαδόπουλος. Για πέ. Τι να πω. Πολύ καλό αποτέλεσμα για μας. Και για σας εννοείται. Θεωρώ ότι παραμένει η ΑΕΚ, βέβαια, το κλόνο και φαβορή. Και για εξωαγωνιστικούς λόγους. Μην τυχόν πεις ΠΑΟΚ εσύ. Και είναι τα χίλια σου. Μην τυχόν πεις ότι είναι το για τον ΠΑΟΚ. Για την ΑΕΚ, εκεί, για την ΑΕΚ. Για εξαγωνιστικούς λόγους είπα. Ναι. Ξέρω, ακούω εγώ τι λες. Μη στεναχωριές. Τι να σου. Την ακούω, τι... εγώ είπα, την πίκρα σου πίσω τη βλέπω. Α, το έχω πει. Ναι. Εγώ. Τι με νοιάζει εμένα, ρε. Και σε μόνο σε νοιάζει. Όχι, δεν έχω ότι πιθανότητες έχει να την διεκδικήσει, τι είναι δύσκολο. Τα δύο, το πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα θα κληθεί στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. 100%. Έτσι. 100%. Για μας τουλάχιστον. Παίζουμε τελευταία ζαριά, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Έχουμε μείνει λίγο πιο πίσω. Γιατί 4 βαθμούς από τον πρώτο είσαι, μια χαρά. Ναι. Αν δεν κερδίσεις μέσα στο Καραϊσκάκι, τελείωσε.
στον πάω. Μην βιάζεσαι, έχεις και ΑΕΚ. Παλιές ανήτως θα είναι για μας. Έχεις ΑΕΚ, έχεις και λεωφόρο, μην βιάζεσαι. Ναι, δεν κατάλαβες για πρωτάθλημα, εγώ λέω. Ε, ναι, τι. Αν δεν κερδίσεις τον ΠΑΟΚ, τελείωσε. Και ισοπαλία θα είναι σαν ήττα για μας. Α, για, το, μηνό, για, α για τον Ολυμπιακό έλεγες. Α, συγγνώμη. Για τον Ολυμπιακό λέω εγώ τώρα. Ναι, ναι. Mm. Εσείς, ναι. Αν πάει στο βαθμία, είστε πιο ίσο από την ΑΕΚ. Στα average. Εκτός βέβαια αν την κερδίσετε στην Τούμπα. Α, μπράβο. Έτσι, γιατί διόρθωσες. Έχετε και αυτό υπόψη. Ναι. Έχετε και αυτό υπόψη, τις average, σε όλα η ΑΕΚ είναι από πάνω από όλοι. Εγώ έχω την αίσθηση ότι θα το πάρω το πρωτάθλημα σε ισοβαθμία με την ΑΕΚ. Μου έχει κολλήσει. Πολύ δύσκολο αυτό που λες, Αποστόλη. Πολύ μου έχει κολλήσει. Τι να κάνουμε τώρα. Είσαι δύο γκολ πίσω, 2-0 είχατε. Σιγά το θέμα. Α, άμα τους βάλετε τρία. Α. Για εύκολο το έχεις. Έτσι πως είναι, έτσι πως είναι, έτσι πως είναι η ΑΕΚ μετά το 60. Η ΑΕΚ είναι, παίζει τη χειρότερη μπάλα εννοείται, μετά τη διακοπή εννοείται. Και από εμάς ως εκτιθάματος. Γλίτως. Εσείς είστε λίγο, είστε οι πιο φρέσκοι από όλους, γιατί αυτοί οι παίκτες δεν έχουν παίξει όλα τα παιχνίδια. Εμείς είμαστε πιο φρέσκοι γιατί βρήκαμε τον καλύτερο προπονητή της Ελλάδας. Α, τώρα είναι μετά ο καλύτερος προπονητής της Ελλάδας. Πέρασε και το Λουτσέτσκου. Πήρε πρωταθλήματα αυτός και είναι... Και θα το δεις, ναι. Από του χρόνου. Α, από του χρόνου. Περίμενε του χρόνου να αποφασίσουμε, γιατί πώς έχεις αλλάξει φέτος, πώς άλλαξες, δεν θυμάμαι καλά. Έλα τώρα, εσύ άλλαζες μέχρι και πώς το λέγανε αυτό. Γιατί πας σε μένα, σου κάνω ερώτηση. Το... Ρε εσύ, σου κάνω ερώτηση για σένα και απαντάς για μένα. Απάντησε πρώτα γι' αυτό, κάνουμε ερώτηση, θα σε απαντήσω. Δεν είχατε τον Παράσχο. Ρε εγώ τι σου... Παράσχο. Ρε εσύ, γιατί με βγάζεις κάθε φορά από τα ρούχα μου. Σε έκανα μία ερώτηση. Απάντησέ μου και μετά κάνε μου την ερώτηση, θα σε απαντήσω. Γιατί με απαντάς με ερώτηση. Σε δύο χρόνια... Η απάντηση ήταν δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, αλλά τακτική Νέας Δημοκρατίας έχεις. Η ρέμιση θα μου πάθεις τίποτα. 7 προπονητές έχουμε αλλάξει δύο χρόνια, απάντησή μου. Α, τώρα ρώτησε με. Έχει ασπρίσει και το μαλλί σου και δεν μου πάθεις. Τώρα ρώτησε με. Εμένα, τώρα κάνω το. Πρώτα θα απαντάς. Εσείς λέω είχατε προπονητές για γέλια. Μέχρι και ο Παράσκος είχατε πάρει. Ποιος είπε ότι σε παρακαλώ ο Τσαλάντ προπονητάρα ήταν και λίγα, έτσι. Για μικρές ομάδες ήταν, αυτές που παιδιά ήταν. Το κύριο Αντρέα τον Διαμαντόπουλο είχες πλάκα με κάνεις τώρα. Α, από εκεί πέρα, ποιον παρακοροϊδέψεις. Εμείς και ο Κόλλιας είχε πάρει πρωτάθλημα. Εννιά φορές λεμονή είχες. Εσύ ήταν άνεξες το Λουτσέτσκου. Το Λουτσέτσκου είχε να πάρει 30 χρόνια πρωτάθλημα. Τι να πεις στον Ολυμπιακό τώρα εσύ. Έλα, είναι και αυτό, είναι και αυτό. Δεν μου λες, επειδή έχω μία... Μα άκουσες από την αρχή την εκπομπή στον αστόδρομο. Συγχαρητήρια και για το handball. Συγχαρητήρια και για το handball. Να σε καλά. Λοιπόν, το πήρατε και εκεί. Ναι. Αν μαζέψουμε όλα τα μετάλλια, έχουμε περάσει. Για πες μου τώρα το εξής. Επειδή είπε κάτι ο κύριος Κούγιας. Είπε ότι θα πάει μία 200 σελίδων έκθεση στον Άριο Πάγο. Ναι, με συγκεκριμένα ονόματα. Ναι, με συγκεκριμένα. Ποιοι στείναν τα πρωταθλήματα, μπράβοι, παράγοντες, διαιτητές και τέτοια. Τα τελευταία χρόνια. Έχω μία πορεία. Τα τελευταία 20 χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια ή το περσινό. Και με το γραμμένο. Βάλε ένα χέρι, ρε παιδί μου. Βάλε το χεράκι σου εκεί πέρα να μην ακούω τον άνεμο. Για ξαναπες μου, ποια χρόνια λέει τα τελευταία χρόνια. Κοίτα από ό,τι καταλαβαίνω και με το γραμμένο που είχε πει ο ίδιος ο Σαββίδης ότι είναι δικός μας ο Γλύρης γραμμένος, μήπως είναι και εκεί μέσα, δεν ξέρω. Ξαναλέω. Όταν λέει τελευταία χρόνια, ποια εννοεί, το περσινό. Θέλω να κύριο Κούγια να μιλήσετε. Α, εντάξει. Έγινε. Σε κλείνω γιατί με έχεις βουήξει τα αυτιά. Να πηγαίνεις και σε καμιά είσοδο πολυκατοικίας να μην φυσάει. Άντε, δύο φορές είναι που το κάνεις αυτό. Από το ίδιο σημείο παίρνεις. Ή από την Παρασκευή είσαι ακόμη στον αέρα. Και περιμένουμε. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε, και καλή εβδομάδα. Έλα. Τράβα το τσοκ. Έλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έλα. Έλα, ακούγομαι. Μια χαρά. Ακούγομαι. Ναι, ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης. Τώρα που είχε πει ο προηγούμενος φίλος, όχι αυτός ο προηγούμενος, για φωτογραφίες, εγώ έχω το 72 και η κυρία του Χρήστου Τερζανίδη, γυναίκα, έχει τους δικέφαλους στα πόδια, δηλαδή στο παντελόνι. Ναι.
Πάλι με το σίδερο περασμένα έχει τα αυτοκόλλητα του ΠΑΟΚ. Τώρα είναι και ζητά, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι παλιά αυτοκόλλητα. Το έχει ακόμα η Θύμιο, όπως έχει και την πέτρα που την πετάξανε στο λεωφορείο του ΠΑΟΚ φεύγοντας από το Καραϊσκάκι τότε που μας πάσανε το Πούλμαν. Της ήρθε, ναι. Της ήρθε μια πέτρα και αυτή την κρατάει ως ενθύμιο. Α, την κρατάει. Ναι, ναι. Μου φαίνεται από την περιοχή της Καστέλας γι' αυτό. Τέλος πάντων. Δεν έχει τέτοια και... κολλήματα η αρετή, με στεναχωριέσαι. Ναι, άμα... και πριν ναι. Κανένα μήνα δεν έχω τον πεθερό στη Δευτερόπολη, γιατί από την περιοχή είμαι κι εγώ. Ποιο μέρος? Δηλαδή παρέμεινε. Εγώ είμαι από τη μεριά... Από την άλλη μεριά, δηλαδή από τη μεριά της 25ης διαστάβωσης της δράμας Καμπάνας Σερών, Γεωργιανή. Α, μάλιστα. Ναι, ναι τον, εκεί τον πηγαίνει είχα... στο μελισσοκομείο με τους μπακτσέδες του, με τις ελιές του. Ναι, και ελιές δεν θα έχει. Ναι, ελιές. Δεν... Αλλά δε, είναι κορόιδο, δεν είναι σαν το Μητσοτάκη που πήρε και επιχορήγηση, αυτός δεν πήρε επιχορήγηση. Εντάξει, τώρα τις ελιές. Και πολύ χόμπι είναι και τα περνάει η ώρα. Μου Μητσοτάκης όμως για 19 την πήρε την επιχορήγηση. Ναι, και θέλω να καταλήξω ότι παρέμεινε στεγνός, δηλαδή όπως ναι, ήταν. Ναι, 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 έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Προσέχει διατροφή, όλα τα πάντα, γυμνάζεται, τα πάντα. Ωραία, καλό το αποτέλεσμα και... Χρήστο. Χθες μπορούσαμε και καλύτερο, αλλά... λίγο ακόμα ήθελε, λίγο ακόμα. Και αν έπιανε καλά την κεφαλιά και ο Ρώσος πάει στην γωνία ή να σκάσει μπροστά του. Καλά, εντάξει. Ναι. Άμυνα κάνει το παιδί. Μάλιστα. Πάντως, όπως πει το παιχνίδι, στοχοποιήθηκα, αλλά εντάξει. Τέλος, καλό, όλο καλά. Και ένα καλό. Όταν έγινε 2-0 και έτσι πως ήταν η εικόνα του ΠΑΟΚ, κακάκια κάναμε. Μετά τα διορθώσαμε. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα και εσείς ό,τι επιθυμείτε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τι φοβηθήκαμε, έγινε 2-0. Λέμε, όχ. Πήραν και λίγο φόρα μετά, πήγαν να το εκμεταλλευτούν τη σύγχυση. Δεν κάνα φάση, κουνηθήκανε βέβαια. Αλλά είπαμε, οχ. Αλλά ο στρατηγός έβαλε τρεις μαζί. Το αλλάξαμε το κλίμα κατευθείαν. Κλιματική αλλαγή είχαμε. Δώσε. Πάω για διάλειμμα. Επανέρχομαι μετά τις και μισή. Την καλημέρα μου στο Πάω και στο Θωμά τον Νέστορα και στο... στο Σάνι. Την καλημέρα μου στο Γιώργο τον Μαρκόπουλο. Το στάχει εδώ στην Φράγκον. Έχει ένα κουλούρι απίστευτο. Εκεί που ήμασταν χαλαροί και βλέπαμε Παναθηναϊκό, γιατί είναι Παναθηναϊκά για σκιστάρα, έρχεται ο Μαρκόπουλος και μας φέρνει ζεστά κουλούρια. Τώρα. Τι να πεις. Τι να πεις, για. Φέρει και καμιά ελιά μαζί. Είναι και νηστεία. Ακούλα, ξεπέρνω να σου πω πως παίζω και ευρωπαϊκό. Πω. Ο Χρήστος Αλαμάνης από την ασπρόμαυρη Λαμία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία από όσο Λυρίνη. Όλα ανοιχτά στη μάχη του τίτλου. Τέσσερις ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά στη βαθμολογία, το ξέρουμε αυτό. Γενάρη, εμείς πήραμε διπλή χαρά χθες με την κατάκτηση κυπέλου στο χάντμπολ σε μια καταραμένη έδρα. Τέλος πάντων, με άρεσε η αντίδρασή μας. Γράφει πολλά ο φίλος μου, αλλά τα έχει με τον Κοτάρσκι που για τρίτο σερί μάτς σε αυτό το γήπεδο φταίει για γκολ που δεχτήκαμε. Ο Μπάμπα για μένα είναι ο MVP του ΠΑΟΚ σε όλη την σεζόν. Πήραμε αυτοπεποίθηση και τη συνέχεια επιδιώκουμε αποτέλεσμα την Πέμπτη στο Βέλγιο. Ότι θα πάρουμε αποτέλεσμα, θα πάρουμε. Τι νόμιζες ρε μεγάλε. Ένα ωραίο στάθο το Χανιώτη, ο Χανιώτης. Αυτή είναι λέει πιο φρέσκη επειδή αλλάξανε μάρκα πορτοκαλάδας. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απόστολε. Καλώς το να. Καλή εβδομάδα. Όχι, νόμιζα σε 10 ευρώ, άντε, πού είσαι εσύ και σε ψάχνω. Φωνάζω. Λέω εσύ για το με ψάχνεις. Λέω το Γιώργο το Γίδαρη, λέω από το ασπρόβαυρο καρτέρι των θρηλυκών Καρατζάκιων. Πού είναι η Κατερίνα, μου λέω από τη Δορκάδα. Εγώ δεν ήξερα ότι είσαι εδώ στο 107,4. Έψαξα να σε βρω. Μια μέρα στο Λαγκαδά βρήκα τον παλιό σου. Ναι. Συνεργάτη, ας τον πω. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο. Κλείστο. Χαμήλωσε το αυτοκίνητο. Κλείστο.
Α, λοιπόν, γι' αυτό δεν ακούγεται η Κατερίνα από πίσω, επειδή είσαι μέσα στα μάξι μόνος. Άπε. Ναι, βρε. Άπε. Σε είπα το τυρί σκόρπισε. Και γελούσες. Έχεις δίκιο. Τα χειρότερα δεν τα είδαν οι Έλληνες ακόμα. Θα σε πω κι άλλα όταν βρεθούμε. Ο δρόμος είναι καθαρός, ρίξε ένα άσφαλτο. Α, εντάξει. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη μου, την αγάπη σου, κυρία Κατερίνα. Να είσαι καλά, στην ασπρόμαυρη δορκάδα. Με το γιαουρτάκι της, δώσε, άιντε, δώσε. Γεια σου Τούλα στην στο Ρεόκαστρο, τα Mercedes, τα ανταλλακτικά. Την καλημέρα μου και στους Αγράδο. Η Αναστασία η Κυρκού ξύπνησε. Πες μια καλημέρα. Καλημέρα στην Αναστασία. Την καλημέρα μου και στον Φυλάκη. Φέτος Αρνάκη, μόνο Φυλάκη. Φέτος Κατσικάκη, μόνο Φυλάκη. Φρόντισε να το έχει φθηνά. Δουλεύει το μυαλό, δεν ξέρει αυτός. Για σας δουλεύει. Για τις συντάξεις. Επικουρικές ογά ετά μισθωτή 25 του μήνα. Με πρόσεξες εσύ, δεν ακούς. Βάλε από εκεί που ακούς ρε παιδί μου το ραδιόφωνο να ακούς. Συντάξεις επικουρικές ογά ετά, μισθωτή 25 Τετάρτου. Επίσης 25 Τετάρτου. ΕΦΚΑ, μισθωτή και μη. Επικουρικές ιδιωτικού τομέα, μισθωτοί και μη μισθωτών, και αυτοί 25 Τετάρτου, οι πλήρες κύριες συντάξεις του ΕΕΦΚΑ για μισθούς 29 Τετάρτου, όπως και η ΚΑΕΤΑΜ 29 Τετάρτου, το Δημοσίου επίσης οι προσωρινές των ενόπλων δυνάμεων, ΝΑΤ και ΑΝ, ΕΣΑΠ, ΜΜΕ, ΕΤΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΕΚΑ 30 Τετάρτου και των ασφαλιστικών, ναι. Υπερηλίκων. Μισό λεπτό. Ναι. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Ντέβις. Να είσαι καλά και γερό δυνατό να είσαι. Άπε, Νικόλα. Κατάλαβε τη φωνή μου, φιλαράκο, ε. Κατάλαβε, πώς δεν καταλάβω. Μπράβο, μη μας πεις πάλι δυσάρεστες ειδήσεις και δεν έπεσε και μέσα την άλλη φορά. Για πέ. Τι δεν έπεσε, δεν καταλαβα. Λέω την προηγούμενη φορά μας είπες δυσάρεστη είδηση και δεν έπεσε μέσα. Ήσουν ένα μήνα πριν. Για τον Παπέ, λέω, Θεός χωρέστα μου. Καλό παράδεισο να έχει. Μα και δεν σου πω κάτι. Αφού το ήξερα εγώ πολύ καλά το θέμα αυτό. Γιατί το Γιωργάκη, εγώ το μεγάλο Γιωργάκη. Ναι. Αυτούς όλους εγώ σου μεγάλωσα. Φίλε μου, καλέ, να ξέρεις πολύ καλά. Το χαμηλοντάβανο, παλιό πατώ Γερμανού 39, αυτό η ηρωική πούμε, μορφή του παγκοσμίου ποσό του ΠΑΟΚ, να πούμε, εγώ και του κομμένου Σωμάκη, αυτοί οι δύο μας τους μεγαλώσαμε αυτούς τα παιδιά. Γνωστό αυτά, είναι αυτό, γνωστό που, είναι φύγανε, αυτό. Μισή φύγανε, φίλε μου καλέ, και μισή παραμένουν πάντα εκεί πέρα που παραμένουν. Έτσι, δηλαδή πούμε τα γερά στελέχη, από όλου λέει ο κόσμος, ο λαός λέει τα γερά στελέχη. Είναι η μισή και η μισή μείνανε. Δηλαδή αυτός που σε μιλάει και δύο τρεις άλλοι. Έτσι. Απλά να πούμε το παιδί, ο Γιωργάκης το είχε το θέμα, το είχε πολύ το είχε το θέμα. Και το άφησε λιγάκι έτσι φλού το άφησε και το θέμα αυτό προχώρησε πάρα πολύ. Και ένα πρωινό, το είναι με γιατροί, πάτε το τόνο και πάτε το σπίτι τελειωμένο το πανηγύρι είναι. Έτσι, η κακιά αρρώστη την είχε πούμε πολύ καιρό την κακιά αρρώστια. Ναι, ναι. Έτσι, απλά αυτό. Θέλω να πω δύο πράγματα για το θέμα το παιχνίδι, χθεσινό παιχνίδι. Ναι, ναι. Φίλε μου, κοιτάτε εδώ πέρα το παιχνίδι που είμαι ο Γερμανός, γιατί είσαι αυτός ο κύριος που έπαιξε το παιχνίδι ΑΕΚ ΠΑΟΚ το 2-2. Ήταν μια τεταλμένη υπηρεσία του Κολίνα. Ο Κολίνας, που είναι ο άνθρωπος που ορίζει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και τα ελληνικά παιχνίδια. Δηλαδή, η ΕΠΟ και η ΣΠΕΡΙΝ είναι ανθρώποι, αχινάνθρωποι να πούμε, τη ΦΥΦΑ και της ΟΥΕΦΑ. Το κουμάντο κάνει αυτή τη στιγμή το ελληνικό ποδόσφαιρο και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο ο Θοδωρίδης. Ο γιος του Σάββα Θοδωρίδη, πρώην παιδί του, δηλαδή του κάτω κόκκαλι το παιδί. Κακά τα ψέματα. Έτσι, ας πω ότι να πούμε αυτός ο άνθρωπος, ο διορίζει να πούμε, τους πάρει και τα πάντα. Έχει 15 καμικάζια ανθρώπους, διακοιτάς, που ορίζει ο Κολίνας, γιατί ο Κολίνας, ξέρετε πολύ καλά, είναι ο άνθρωπος
ο αγγελιοφόρος του, τον Θοδωρίδη. Μήπως γνωρίζετε εσείς πολύ καλά ότι στο Εγάλιο, εκεί στο Εγάλιο, στην Άγια Βαρβάρα, στην εκκλησία, υπάρχει μια καφετέρια που μαζεύει όλα τα μπουμπούκια του πολιτικού, του πολιτικού και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εκεί πέρα μαζεύονται όλα τα μπουμπούκια. Εκεί γνωρίζετε όλο το πανηγύρι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάμε ως χάρη. Ο Μελισανίδης, ο άνθρωπος αυτός που είναι ο σκοτεινός άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Και παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω. Δηλαδή αυτό το σημείο πάχ είναι ένα καράβι χωρίς καπετάνιο. Πάει μέσα στο πέλαγος χωρίς να έχει πούμε το καπετάνιο να την κάνει το τιμόνι του. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ σωστό το αποτέλεσμα ήταν. Πάρα πολύ σωστό το αποτέλεσμα ήταν. Έτσι ήταν ο πάγος αυτή τη στιγμή. Ο πάγος πάει πούμε χωρίς καπετάνιο. Αυτή τη στιγμή μέσα στην πάει ΠΑΟΚ δεν υπάρχει πούμε άνθρωπος να κάνει κουμάντα αυτή την εταιρεία που λέγεται πάει ΠΑΟΚ. Ο χώρος του ΠΑΟΚ το εύκολο πανηγύρι. Εύκολο πανηγύρι το φίλε μου καλέ. Εσύ που έχει την εκπομπή και ακούει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Βλέπω εγώ ότι η ομάδα που πάει χωρίς, ξεχνάτε πάλι, πάει χωρίς καπετάνιο. Χωρίς που θα έρθουν να κάνει κουμάντα το τιμόνι. Εσύ τι λέτε σας παρακαλώ πάρα πολύ που είστε και λίγο προχωρημένος. Λίγο επικοινωνιακά υστερούμε σε αυτά τα θέματα. Αλλά δεν θα γίνουμε και σαν τα μούτρα να πάμε και εμείς να πίνουμε καφέ στην Αγία Βαρβάρα. Την ξέρω την καφετέρια, ναι, πέρασα. Άμα πας στην Αγία Βαρβάρα, φίλε μου, εκεί είναι το μεγάλο πανηγύρι. Δεν μπορούμε να γίνουμε σαν κι αυτούς. Για να πω κάτι, φίλε μου, άμα πας αυτή τη στιγμή, που μιλάμε αυτή τη στιγμή, άμα πάτε εκεί πέρα μέσα και πείτε ένα καφέ, θα δείτε όλοι, πασαρέλα κάνουν. Όλοι αυτοί οι πολιτικάντες και το προσφέρουν, οι παράγοντες του προσφέρουν, κάνουν πασαρέλα. Μιλάμε για πασαρέλα. Δεν μιλάμε για ανθρώπους. Για πασαρέλα. Απάνω στο πατάρι, εκεί που πάνε στο πατάρι απάνω, το σκοτεινό πατάρι, γίνεται το μαγείρεμα. Όπως θέλει το φαγητό. Το φαγητό αντί να κάνει φασουλάδα, κάνει φακές. Αντί για φακές, κάνει ρεβίσια. Έτσι είναι το θέμα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι, η ΕΠΟ, τώρα ο Μπαλτάκος, ο δικηγόρος αυτός που κάνει τον πρόεδρο, είναι ένας αχινάνθρωπος, ο οποίος λέγεται από τον Θοδωρίδη. Λοιπόν, γνωρίζετε ότι ο Θοδωρίδης, που ήταν εδώ πριν 15 μέρες, τον πατέρα του, στη Μύκονο, απάνω εκεί που είναι η βίλα του Κόκαλη, όλοι μαντεμένοι, όλα τα καλά παιδιά, τα καλά παιδιά μαντεμένα εκεί πέρα μέσα, γινόταν λαϊκό πανηγύρι. Το ξέρετε που γίνεται λαϊκό πανηγύρι. Γι' αυτό σε λέω ότι ο Πάγος αυτή τη στιγμή είναι χωρίς καπετάνιο, χωρίς άνθρωπο να κάνει το κουμάντο την ομάδα. Να πηγαίνει δεξιά και αριστερά, να χτυπάει το χέρι του τραπέζι, κάθε τα γραφεία της ΕΠΟ και της Super League. Πριν 15 μέρες η Super League έκανε συνεδρίαση. Ποιος ήταν εκπρόσωπος της ΠΑΕ Πάγος εκεί πέρα, σας γνωρίζετε. Ο Καγκάτσης δεν πηγαίνει σε αυτά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο Καγκάτσης δεν το παίρνει το ρόλο του εκπρόσωπου του ΠΑΟΚ. Δεν, νομίζω. Μάλιστα. Εσύ τι λέει, για παίρνουμε σας πάρα την γνώμη σας. Εσύ που είστε τελειάκι και προχωρημένος άνθρωπος. Δεν ξέρω, από μάρου, χωρίς να έχετε καλή άποψη. Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Γεια καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια χαρά, άλλο καλά ΠΑΟΚ. Θέλει να πει ο Νικόλας, δεν είναι ο Σαββίδης εδώ, ο Σαββίδης για τους δικούς του λόγους, ο πρόεδρος, για κάποιους λόγους σοβαρούς δεν μπορεί να είναι εδώ, ωστόσο υπάρχει ο γιος του, υπάρχει ο Κακάτσης, επικοινωνιακά δηλαδή λίγο να τους τρίξουμε και τέτοια, νομίζω και εγώ ότι στερούμε, γιατί βλέπω τώρα πως σφίξανε τα πράγματα, υπάρχουν πολλά παρατράγουδα, λοιπόν, και άλλοι είναι Έλληνες, είναι εδώ, είναι στα κέντρα αποφάσεων δίπλα, είναι δίπλα στο Εγάλιο και στην Αγία Βαρβάρα. Στην Αγία Βαρβάρα, όσοι δεν έχετε πάει να το ξέρετε, υπάρχουν τεράστιες βιτρίνες με μαϊμού, Nike, Mike, ό,τι θέλετε, Adidas και δεν συμμαζεύετε, τεράστιες βιτρίνες. Απ' έξω από τα καταστήματα υπάρχουν κάτι αυτοκινητάρες, λες που έχω έρθει, στην είσοδο αυτών των καταστημάτων υπάρχουν οι κοπελάρες, ναι, και λοιπά, και σου λένε αυτό είναι τόσο, αυτό είναι τόσο, αυτό είναι τόσο. Και πλέγεις. Αλλά μιλάμε για βιτρίνες από πάνω μέχρι κάτω. Και δεν περνάει, ποιος να τους αγγίξει εκεί. Πήγαμε, φάγαμε σε ένα. Με πήγε φίλος από την Αθήνα, έτσι για να μου δείξει και την Αγία Βαρβάρα. Πήγα και στο αλείψανα της Αγίας Βαρβάρας, κυρίως γι' αυτό πήγα, γιατί υπάρχουν και τα αλείψανα εκεί της Αγίας Βαρβάρας. Και μάλιστα μου ανοίξανε και. Αν και ήταν απόγευμα, γιατί δεν μπορούσα να πάω άλλη μέρα. Λοιπόν.
Δύο φορές του κάψανε το ρεστοράν γιατί του είπε: εγώ δεν δίνω μία. Για να με προφυλάσσετε. Δύο φορές του κάψανε, τώρα πληρώνει. Μια χαρά πληρώνει. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Ελλάδα του 2024. Απόστολε, καλή σου μέρα. Βρε, καλώς τον Ιάκωβο. Και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, ό,τι επιθυμείς. Απορείς με την Αγία Βαρβάρα και τις νταμπέλες Νάι και Μάι και αυτά. Ναι. Λοιπόν, αν πας στη Βουλή των Ελλήνων, ξέρεις πόσες νταμπέλες έχει όπου προσπαθούν όλοι να σου πούνε ότι παλεύουν για σένα. Ναι. Μα ήμουν πινακίδες είναι για αυτές. Α. Και όλοι τρέχουν για μένα. Εχθές είπα κάτι και δεν σ' άρεσε. Εγώ στα τόσα χρόνια, στα 70 μου χρόνια, αυτό που γνώρισα, που μπήκε ζάμπλουτο στην πολιτική και έφυγε, ναι, με το 1/3, ήταν ο Ευάγγελος Αβέροφτος Σίτσας. Εγώ με 6.800 χρέος έφυγα, να ξέρεις. Ναι, επίσης ένας άλλος σοβαρός κύριος ήταν ο Κωνσταντίνος Τάτσος. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι τρέχαν για την πάρτη τους. Σε στεναχώρησα λιγάκι προχθές. Δεν πειράζει, αλλά... δεν πειράζει. Όχι, έτσι είναι τα πράγματα. Πες μου εσύ τι δουλειά έκανε η οικογένεια Παπανδρέου, η οικογένεια Καραμαλή και, ναι, η αλλά όπως Μητσοτάκη. Είπε ο επόμενος ο κράτης, δεν γίνεται και να μην ασχοληθεί κανένας να παρατήσουμε όλα. Κάτι πρέπει να γίνει. Όχι. Να πάνε άνθρωποι που έχουν διάθεση να δουλέψουν και να αλλάξουν κάποια πράγματα. Γιατί άμα σου πω τι σίγουρα έχω κάνει, τι email και τι έχω κάνει μέσα στη Βουλή, θα μου πεις αποκλείεται. Όμως μπορώ να έρθεις από εδώ, από με το κινητό μου, να στα δείξω όλα. Πού βρήκε η Αλεξία? Ποιος τόλμησε να πει να μην πληρωνόμαστε και... ποιος τόλμησε να πει να μην πληρωνόμαστε και να τα πει, άμα θέλει να πληρώνει, θα πληρώνεται από το χωρικό του. Ποιος τόλμησε? Ναι. Αυτά τα ξέρω, γιατί κάποτε ήθελα να ανακατευτώ λιγάκι με τα κοινά, σε τοπικές οργανώσεις, όπως το επιμελητήριο και αυτά, όλοι τρέχαν για την πάρτη τους. Δυστυχώς. Τώρα είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Λοιπόν, γιατί να μην γίνουν οι τρεις οικογένειες ζάμπλουτες όταν έχεις 10 εκατομμύρια Έλληνες να παλεύουν για σένα? Δυστυχώς, εμείς φταίμε μεταξύ μας που τρογόμαστε και πιστεύουμε στα κόμματα ότι και αυτά. Δεν αξιολογούμε το άτομο. Τέλος το αυτά. Οποίο θέλει. Πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε δεν υπάρχουν. Μια ομάδα είναι όλοι. Μια ομάδα είναι όλοι. Πρέπει να αξιολογήσουμε το άτομο που θέλει να ανακατευθεί με τα κοινά και να κοιτάξουμε λίγο αν αυτό το άτομο εκπροσωπεί αυτά τα οποία λέει. Εμείς δυστυχώς είμαστε χαβαλετζίδες όλοι, και επειδή πήρε μια σημαία ενός κόμματος και την κουνούσε καλά, λέμε δες τι ωραία που κουνάει τη σημαία. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά? Γι' αυτό πρέπει κάποτε να αρχίσουμε να είμαστε σοβαροί, να εκτιμούμε, γιατί πίσω μας αφήνουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Γι' αυτό τον λόγο πρέπει να κοιτάξουμε αυτά που αφήνουν πίσω μας, σε ποιανού χέρια τα αφήνουμε. Σωστά. Δυστυχώς. Να είσαι καλά, την καλημέρα. Να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά. Α, έχω κι άλλο. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, επίσης. Κύριε Απόστολε. Άπε. Τον είδα τον αγώνα χθες. Φυσικά. Καλημέρα, Βάσο. Φυσικά. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ όλο το βράδυ. Αν τον είδα, λες. Εγώ είχα και συνέχεια μετά. Ναι, το ξέρω και εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Θέλω να κάνω μια ερώτηση και θα μου απαντήσεις τα ίσα. Ό,τι θέλεις. Εγώ έφυγα από το Μετρόπολος και έρχομαι να ακούω Λίμπερο. Και στηρίζω Λίμπερο. Και καλά κάνεις. Αυτός, ναι. Αυτός ο κύριος Τσόχος με τα πάρινα τα παπούτσια και ο κύριος Σαμπράκος που βγαίνανε εδώ και μας πουλούσαν φούμαρα για μένα. Τον άκουσες τι σπικάρισμα έκανε? Τι έκανε? Δεν το άκουσες? Το άκουσα. Δεν βρήκα κάτι που να είναι με το να πει ότι αυτό ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Ειδικά στο καζίνο στη φάση την τελευταία, ναι, θα πνιγότανε. Και τι? Στο γκολ του Σδόευ. Μισό εδώ. Στο γκολ του Σδόευ γιατί να πνιγεί? Σου φάνηκε? Βάλτο και εδώ στο Μιερεμία να δεις. Δεν νομίζω, αλλά τώρα τι να σου πω, αλλά όχι, δεν νομίζω, γιατί, νομίζω δηλαδή, ότι, κάνεις, ότι κάνεις λάθος. Γιατί τώρα θα πνιγόταν, δηλαδή τι, δεν περίμενε να μπει? Να σου πω. Πάνω ναι, στη... πρόσεξε, ναι, πρόσεξε, δεν έχεις κάνει αυτή τη δουλειά, είναι σίγουρο αυτό. Πρόσεξε, την ώρα που βλέπεις, είσαι στην ένταση. Την ώρα που βλέπεις ένα πεσμένο, δεν περιμένεις ότι θα κάνεις ό,τι να βάλει γκολ. Και εμείς πεταχτήκαμε μετά από λίγο.
όταν είδαμε την μπάλα να περνάει από τον Αθανασιάδη. Ναι, εκεί ναι, κάπως βλέπει τον πεσμένο, βλέπει γίνεται η κεφαλή από τον κουλιεράκι, βλέπει τον άλλον πεσμένο, δεν περιμένει να γίνει γκολ, μετά πάει να πει γκολ, αλλά πρέπει να περάσει μπάλα για να πει γκολ. Κοίταξε, ναι. Απόστολε, ναι. 62 χρονών είμαι και ακούω σπικαρίσματα να κάνουν. Δεν λέω ότι δεν έχεις ακούσει άλλη φορά ή δεν έχουν γίνει. Με έκανες μια συγκεκριμένη ερώτηση για τους δύο. Η απόψη του Σαμπράκου για το μάτς, την εικόνα, ήταν πολύ καλές. Αυτή ήταν η εικόνα του αγώνα. Του κυρίου Τσόχου. Δεν μου λες κάτι που να... Δηλαδή να φώναξε πέναλτι και δεν το... Πέναλτι πέρ της ΑΕΚ και δεν δόθηκε. Δεν καταλαβαίνω. Καλά, δες πάλι τον αγώνα και πες μου άμα έχω άδικο. Έτσι κι αλλιώς κάθε φορά αυτό κάνω. Όταν δεν έχω ώρα και η γυναίκα μου λέει εσύ δεν πας καλά αγόρι μου. Πρέπει να σε κλείσουμε κάπου. Yeah. Ναι, γιατί το μάτς που προκριθήκαμε στις 8 το έχω δει 3-4 φορές. Μπαίνει στο δωμάτιο και φεύγει μεταβολή. Ναι. 80-20 μας έκανε σπικάρισμα. Τα σπικαρίσματα δεν βάζουν αυτό, δεν βάζουν τα γκολ. Ο διαιτής είναι εκείνος ο Ούνος τι μας έκανε. Ναι, αλλά δεν είπε τίποτα ο κύριος Τσόχος. Όταν έρχεται εδώ κάτω μας καλοπιάνει. Όπα. Τι έγινε. Χτύπησες πίσω με την όψιδεν. Όχι, όχι. Η κυρά. Εγώ δεν χτυπάω. Όχι. Και ακούω. Ξεχτύπησε η κυρά. Βρε παντοφλέρο και βγαίνεις και μου κάνεις το μάκα για τον Τσόχο. Κατά χέρια σου από το παόκι μου. Εκεί πέρα. Μόνο για γυναικοκτονία λένε. Για την αρδοποκτονία. Αυτό δεν λέτε. Όρισε τι τραβάει ο άνθρωπος. Εγώ θα το λέω τον Τσόχο για τον Τσόχο. Μην είναι λίπερο, δεν έχει ξαναδεί πιο αντικειμενικό. Την αγάπη μου, καλημέρα. Άντε, μην φας και καμιά παντόφλα ακόμη. Έφυγες. Και έχεις την Ανούλα το πρωί, τι μας έλεγε η Ανούλα. Καταθλιπτικά χάπια λέει: οι περισσότερες γυναίκες παίρνουν. Τους άντρες τους ρωτήσατε, τους ρωτήσατε. Ψυχούλες που ανέχονται τα πάντα. Μιλάει τώρα, δεν πάει η άλλη από πίσω. Την καταπίεση που τρώμε. Μπορείς να σας πούνε κάτι στο χέρι την παντόφλα. Και κάνει εκείνο, τα κάνεις όλα και πάλι βρίσκεις να πεις. Βρε σιδερώνω, πλένω, σουγαρίζω, πάλι βρίσκεις να πεις. Αυτά Ανούλα μου που είναι. Έβηκε από το γραφείο, δεν ακούει. Ακούει. Δεν ακούει στον δρόμο. Αυτό. Οι γυναίκες παίρνουν τα περισσότερα καταθλιπτικά. Να τα παίρνετε και να είστε και λίγο ήρεμες. Γιατί όλες πάνω μας ξεσπάτε. Εμάς τα αθώα πλάσματα. Σας έκανε και από το πλευρό μας. Και αντί να πείτε και ευχαριστώ, μας καταπιέζετε κιόλα. Αχ, τάπα. Έκανα καλά, Κριστάκη. Μου βγήκε. Πάρα πολύ καλά έκανες. Έτσι. Έμα. Βγήκες πάλι για Σεριάννη κι η καρδιά μου πιάνει ένα σήμα τόσο δυνατό, σημάδι ότι σ' αγαπώ. Καλημέρα στην Ευαγγελία, καλημέρα στον Φίλιππα τον Τοπαλή, τον Άρχοντα. Καλημέρα, ευλογημένη μέρα, να έχεις φίλου μακαμένη. Καλημέρα, Χίγαντα. Την καλημέρα μου στον Δημήτρη, τον Θωμά. Καλή εβδομάδα. Στην Ελένη τη Διακογεωργίου από την Ασπρόμαυρη Θάσο, την αγάπη μου, στη Δήμητρα την Κουλούτσου, τη Μαρία την Πέζιου. Τι γίνεται εδώ τώρα. Δεν μπορώ όλα αυτά. Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός. Την καλημέρα μου στο Γιάννη το Τζιμενάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αγόρι μου. Καλές δουλειές Νάγης, ο Γιάννης ο Τζιμενάκης είναι το πυροφάνι πάνω τα ψάρια και τα μαλάκια πάνω στο Χορτιάτι, τον Ασπρόμαυρο Χορτιάτι. Γεια σου κυρία Σιμίνα. Την καλημέρα μου και στο Γιάννη τον Κακαβούρη στο Ασπρόμαυρο Νιούκας. Την καλημέρα μου και στο Μέγαρο εδώ στην Μοναστηρίου, την αγάπη μου σε όλους. Καλά το πας κύριε Πεθεωρητά, καλά το πας, πολύ καλά το πας. Σιγά σιγά την καθαρίσει την πόλη και την καλημέρα μου και στον Απόστολο τον Καπετάνιο, στην Μηχανιώνα, τον Απόστολο τον Καρελά. Αύριο, Απόστολο, σε περιμένει η καρέκλα σου. Εγώ εκεί δεν αφήνω κανένα παπουδάκι να κάτσει στην καρέκλα σου. Σε περιμένει.
όπως και ο Κασόλης έχει τη δικιά του την καρέκλα καινή, και αυτός εκεί, αυτός ερωτεύτηκε μια καρέκλα. Ο Βουτσάς Πολυθρόνα, γούστα είναι αυτά, τι να κάνουμε. Την κρατάει αγκαλιά όλη την ημέρα εκεί πέρα, όλη την Τρίτη, από τις 2 και μετά κρατάει ο Κασόλης την αγκαλιά την, την καρέκλα. Λέγε μου, σ' αγαπώ ξανά, πες το μου να πεθάνω. Λέγε μου, σ' αγαπώ γλυκά ξανά. Γυρίσατε ρε από το Άγιο Όρος να μας φέρετε τίποτα εκεί πέρα, οι τρεις που πήγατε, ο Ρώσος, ο Ζιζί και ο Γατούλης. Τι έχουμε πάθει, ο Ρώσος, Ζιζί και Γατούλης. Ό,τι θες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Να το λες. Βγάλτε το από μέσα σας, όπως έκανα εγώ προηγουμένως. Τα πάω και σύγχασα. Σαν δυνατός άντρας με πυγμή που είμαι. Πάω να πλύνω πιάτα και δεν έχει ποδιά. Δεν τις έπλυνα ακόμα. Τι λες μωρέ. Για κάνω χάλια το πουκάμισο και το παντελόνι εγώ. Άτ, ότι δεν έχω ζεστό νερό να σφουγγαρίσω, πάει στο διάλογο. Αυτά ήταν επί Πασόκ. Επί Πασόκ, ανάβαμε το θερμοσύμφωνο για να σφουγγαρίσουμε. Τώρα που κρύο και άμα θες. Όπα, μπήκε. Μπήκε, μπήκε. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω Χρήστο Κιώση. Κολόνα του Λίμπερο 107,4 και αυτό γίνεται διευθύνων σύμβουλος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον στεναχωρημένο σήμερα Γιώργο Ζαχαρούδη. Μην με ρωτάτε εμένα γιατί, ρωτήστε τον ίδιο, ξέρει αυτός. Ο Βασίλης, ο Βέργης, το κορίτσι μας που πήρε αποτέλεσμα. Είναι έξω η Λένη Μπούτο. Α, το γουρλί, έλα βρε γουρλού. Κόλλησε τον αυτόν, κόλλησε τον άλλον Ιωσή όμως η Μπούτο. Προπόνηση. Α, δεν κόλλησε κανένα. Γιατί πάει προπονήσει από κοντά το ρεπορτάζ. Όχι τίποτα έτσι. Δεν τον πλησίασε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 και κάτι ψηλά, δεν απολυθούμε. Και πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Η πέτρα που απορρίπτει ο κτίστης γίνεται ο ακρογωνιαίος λίθος. Καλή εβδομάδα, καλή σας μέρα, η Παναγιά μαζί σας.